Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπτεγόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον Γιάννη Τσιράπη, μετά από καιρό απέναντί μας στην Ρύθμιση των Ήχων, τον Θανάση Καλαμπάκα Σποτάξεων, την κυρία Λίλα Γουλιώνη και την κυρία Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή στο αυτοκίνητό σας. Κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σου. Τηλεφωνείς στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, γρήγορα, αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς. 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Μην ξεχνάτε ότι από χτες έχουν ξεκινήσει οι κληρώσεις για ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό εδώ στο Μετρόπολη 95,5, όπου έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε τα ψώνια ενός ολόκληρου χρόνου. Μπαίνετε στο metrosport.gr και χωρίς να δώσετε ούτε ευρώ, συμπληρώνετε την ειδική φόρμα η οποία υπάρχει και αυτομάτως
παίρνετε μέρος στις κληρώσεις οι οποίες γίνονται καθημερινά από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι και τις 8 και 20 το βράδυ. Μόλις ακούσεις το όνομά σου να ακούγεται από τον εκφωνητή στον αέρα, έχεις 30 λεπτά να επικοινωνείς με το 2310 και τα 3 εντάρια να βγεις στον αέρα και να κλειδώσεις τη συμμετοχή σου. Τα ψώνια της χρονιάς είναι μια προσφορά από τα σούπερ μάρκετ όλα, ακόμα πιο φθηνά. Ιατρίου Γούση 59 Σταυρούπολη, Αλεξάνδρου Σταύρου 20 Χαριλάου, Αναξιμένους 26 Θεοδωρηλαίου κάτω Τούμπα και Εθνικής Αντιστάσεως 16 στην Καλαμαριά. Τι κάνεις Κωνσταντίνε? Τι κάνω? Ναι. Καλά είμαι εσύ. Υπομονή. Υπομονή κάνεις? Ναι. Υπομονή κάνει αυτός που δεν περνάει καλά. Δηλαδή ζεις και κάνεις υπομονή, άρα δεν περνάς καλά. Ρε φίλε, οι δυσάρεστες είναι πάντα περισσότερες από τις ευχάριστες. Πάντα. Εσύ τις κάνεις. Εσύ μπορείς να τις κάνεις. Μαμά. Okay. Εμείς τις κάνουμε, αυτό λέω. Καλά. Εγώ λέω ότι δεν γίνεται. Να κάνεις αυτοποβολή στον εαυτό σου. Αυτοποβολή. Ναι. Δηλαδή τι να κάνω, ψυχοθεραπεία. Τι να κάνεις. Ψυχοθεραπεία. Άρα, ψυχοθεραπεία θα κάνουν οι γκόμενες. Ψυχοθεραπεία θα κάνεις σαν χλαμάρα να πούμε. Ψυχοθεραπεία. Για να πλούσει οι ψυχοθεραπευτές, να πούμε, και η ψυχίατρη από τις γυναίκες. Κάθε μέρα πετάγεται μια από τον μπαλκόνι από τον τέταρτο όροφο, βολή, να πούμε. Κατάλαβες το. Σαν στούκας φεύγει να πούμε. Πνεύμα μου το κατάλαβες. Τι πνεύμα να καταλάβω, ρε. Ναι. Όχι να πάω σε ψυχίατρο. Γιατί να πάω σε ψυχίατρο. Πάνε σε ένα σάκο, δώσε μερικές γροθιές. Γι' αυτό σου λέω. Άσε, ρε, άλλος περπατάει, άλλος δίνει μπουνιές. Άλλος. Κάνει σεξ, άλλος κάνει ταξίδι. Καθένα, αυτό σου. Δηλαδή να βρω έναν τρόπο και πιστεύω ότι. Ναι. Θα σταματήσω τα προβλήματα δηλαδή. Κάτσε στον καναπέ εσύ και κλαίγε, τι να σε κάνω τώρα. Τι να σε κάνω, κάτσε στον καναπέ και κλαίγε τη μοίρα σου. Αφού δεν κάνει τίποτα. Έμα εγώ υπομονή κάνω. Τι υπομονή κάνει. Δεν ρωτάω και σου λέω, κάνε υπομονή. Τι έχει κανένα όγκο πουθενά. Έχει κανένα μια αρρώστια ανία. Όχι, δεν έχω εγώ, έχουν άλλοι. Και τι έχουν οι άλλοι, πόσο χρόνο είναι οι άλλοι που έχουν. Δεν κατάλαβα. Τι έλεγε, κάποια στιγμή πεθάνουν. Τι να κάνουμε, δεν θα χρησιμοποιούμε. Α σε κάνει τώρα. Κοίτα το τομάρι σου εκεί πέρα που έχει γίνει σαν βόδι να πούμε. Το τομάρι σου. Δεν βλέπω κάτι. Τι... Σακουλώματα που έχει από εδώ πέρα κάτι. Σακούλες, τι είναι αυτές. Ούτε στο σούπερ μάρκετ δεν έχουν τέτοιες σακούλες από το φαΐ. Έλα μου κάνεις και το στεναχωρεμένο τώρα. Ένας στεναχωρεμένος άνθρωπος που κάνει υπομονή δεν τρώει σαν το βόδι να κάνει τα μάγουλα μέχρι εκεί. Ζαρώνει να πούμε και γίνεται σαν σταφίδα. Έτσι λες. Έτσι λέω εγώ ότι όποιος στεναχωριέται και τρώει ανώμαλος είναι. Έχεις δει κάπου να στεναχωριέται να τρώει. Άμα στεναχωριέσαι και κάνεις υπομονή, σου κόβεται η όρεξη. Τι κάνω φυσιολογικά πράγματα λέω εγώ. Εσύ λες τα παράλογα. Εσύ λες φυσιολογικά πράγματα. Φυσιολογικά πράγματα λέω εγώ. Εσύ λες τα παράλογα. Έχεις δει κανένα στεναχωρεμένο άνθρωπο που κάνει υπομονή να πηγαίνει στο εστιατόριο να τρώει κανένα σαν το βουβάλι να πίνει 2-3 κιλά τσίπρα. Τι φωνές τώρα είναι. Τι να βάλετε όπως θες, τι με νοιάζει εμένα. Ναι, ή να περιμένω. Περίμενε. Πάνε στα θέματα τώρα. Δεν μας νοιάζει. Θέματα. Ναι, θέματα ρε. Έχει θέματα. Θα δώσω μια συνέχεια. Συνέχεια. Δώστε. Καταρχήν θέλω να μου πεις γιατί πριν το μάτσο Μπαλτίδης έξω από το γήπεδο έλεγε παίξε το μάτς διπλό. Δεν ήμουν στο γήπεδο για να ξέρω. Δεν είσαι στο γήπεδο. Όχι. Σου είπα, δεν μπορούσα να πάω. Αφού έχει στοιχηματική εταιρεία και ξέρει και να κάνει προβλέψεις λέει ο Μπαλτίδης. Πολύ καλός είναι. Συγχαρητήρια, μπράβο. Πολύ καλός είναι ο Μπαλτίδης. Διπλό το προέβλεψε το μάτς. Πάμε παρακάτω. Μπορεί να το είπε γιατί δεν γουστάρει τον Καλαϊτζίδη. Δεν ξέρω τι γουστάρει, εγώ ξέρω ότι το προέβλεψε διπλό και διπλό ήρθε. Άρα είναι πολύ καλός. Στις προβλέψεις. Σε ποιον το είπε αυτό, ρε φίλε. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε, σε ποιον το είπε. Πάμε παρακάτω. Τράβα μια Τετάρτη εκεί να φύγουμε στην Ανιφόρα τώρα. Εγώ σε ρωτάω, άμα ξέρει. Ξέρει, δεν ξέρει. Άντε πάλι. Ξέρει, ρε, για δεν ξέρει. Όχι. Δεν ξέρει, τι. Εσύ είπε διπλό και όβρο τον Παναθηναϊκό. Το ήξερε. Όχι. Το προέβλεψε. Εγώ είπα ότι το ήξερε ο άνθρωπο. Το προέβλεψε. Μπα. Πάμε παρακάτω. Έλα, τι θυματάρα. Τι είπε μια συνέχεια να δώσει. Ναι. Ναι. Έμαθα ότι όχι μόνο ήταν αυθόρμητη η ενέργεια του Κούτρη. Ναι. Στο Καραϊσκάκι. Ωχ, πάει εκπομπούλα. Λοιπόν. Ναι. Ότι η μητέρα του μικρού παιδιού ήταν, είναι τρισευτυχισμένη για αυτό που έγινε. Γιατί ζήτησε από κάποιο ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει σε μικρές ομάδες του Ολυμπιακού να του βρει προσκλήσεις. Γιατί ήταν επιθυμία του γιου της να δει μια φορά ένα παιχνίδι και, τι, με την αρρώστια αυτή. Οφ. Που τι παιχνίδια και τι ιστορίες. Ο μικρός φρόντισε να ενημερώσει τον Κούτρη. Και ο Κούτρης αυθόρμητα πήγε τον πήρε και το έκανε όλο αυτό το πράγμα. Ωραία. Κατηγόρησα τον Κούτρη, ρε. Φυσικά και όχι. Λοιπόν, κατηγορούμε τα παιδιά που πάρουν και κάνουν τέτοιες ενέργειες. Απλά λέω το μάρκετινγκ αυτό που έγινε, εμένα, εγώ δεν είπα για τον Κούτρη. Μέσω του Κούτρη, του παιδιού του Κούτρη, δηλαδή λέω ότι δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο να δημιουργούμε, να πούμε,
μια καλή πράξη και να τη δημοσιοποιούμε. Ότι εγώ έκανα αυτό. Τάισα την ενορία. Συμφωνώ. Τάισε την ενορία, έφερε από το σούπερ μάρκετ κέτερινγκ και τάισε την ενορία. Από την τσέπη σου έβαλε κανένα φράγκο. Συμφωνούμε, τι. Όχι. Δηλαδή, αυτό το. Δεν είπε κανείς για το παιδί. Ότι ο γιος μου λέει πήρε. Τέτοια χαρά που δεν έχει ξαναπάρει ζωή. Τελείωσε, ναι. Ψυχολογία. Μπράβο το παιδί, και έτσι όλα τα παιδιά να τα κάνουμε. Αλλά μην τα εκθέτουμε, αυτό λέω. Μπορεί να εκθέτουμε όλους τους τρελούς, όλους τους παρανοϊκούς, όχι αυτά τα παιδιά. Αυτό λέω, ρε. Μα δεν το εξέθεσε κάποιος. Πήρε όλα στην κάμερα και αυτό και μπράβο τη χώρα και ο Ολυμπιακός στην καλή ομάδα. Από στιγμή που ένα παιχνίδι. Βγάλανε πάνω. Άλλο αυτό. Εσύ πιστεύει. Πάνε τώρα στον Ολυμπιακό. Εδώ τώρα. Το όπα, άστο το όπα. Με πάτησε τον κάλο. Δηλαδή τι βγαίνει. Στο μυαλό τον κάλο για το πόδι τον κάλο. Όχι, στο, ρε. Τον κάλο, κάλο. Ένας έχει κάλο. Εντάξει, ναι. Για μυαλό ένας έχει κάλο. Εντάξει, ναι. Εσύ. Ο Ολυμπιακός τώρα δεύτερος. Εσύ λες δηλαδή ναι. Ότι ο Ολυμπιακός. Εκμεταλλεύτηκε. Το καπηλεύτηκε. Δεν είναι εκμετάλλευση. Αυτό είναι καπηλεύτηκε. Το καπηλεύτηκε αυτό. Για να δείξει τι καλή ομάδα που είναι ο Ολυμπιακός και. Τι καλή που είναι και τι φιλάνθρωποι. Φιλάνθρωποι και ευγενικοί και αυτό και τα λοιπά. Και κοιτάνε την κοινωνία και. Αφού στην μπάλα τα κάνανε σαλάτα, πάνε να περάσουν άλλα θέματα. Λέω εγώ. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είμαι μαζί σου 100%. Καλά, εσύ, εμένα το μυαλό μου παίρνει στροφές διαφορετικές. Θα πούμε. Λέω, οπότε, αν άστον, υπάρχει ναι. Κάτι τέτοιο. Άντε πάλι τα ίδια. Γιατί εγώ δεν λέω Ολυμπιακός, εγώ λέω ο Λεωνάρδο. Ο κάμεραμαν να πάρει το παιδί με το καρκίνο, ενώ άμα πέσει κανένα μπουνίδι, του έχουν δώσει διαταγή το κάμεραμαν να μην τα τραβάει. Να τραβάει τα καλά. Έλα, κόκκινε. Ξέρουμε σε τι κοινωνία ζούμε, ξέρουμε τα πάντα. Πήγαμε τα 2/3 τη ζωή μας περάσανε, 1/3 ανέμεινε πόσο έμεινε και πόσο θα το περάσουμε. Άσε να τα πούμε όπως ξέρουμε, πάμε στα άλλα θέματα. Πολλές ελπίδες έχεις. Έλα, τελείωνε. Δείξα άλλα τρίτο. Είναι, άμα είσαι 50 χρονών και πεθαίνουν στα 75 άντρες, άλλα 25 χρόνια. Έτσι λέμε. Έχουμε μια αισιοδοξία. Πολύ φιλόδοξο είσαι. Πάμε, ρε κόκκινε. Έχεις άλλο ένα τρίτο. Έτσι, ε. Αν δεν περάσει μια νταλίκα και βγει κανένα όγκο. Το πιο πιθανό είναι να πάρει. Τα λίκα, το πιο πιθανό να χαλάσει τα λίκα. Έλα ρε, ας το χιούμορ τώρα. Άρα. Θέλει, πάμε, άρα. Λοιπόν, θα το πω για μία ακόμη φορά για όσους δεν θέλουν να το εμπεδώσουν. Ναι. Αναδιάρθρωση. Ο πας πω ποιος το πες. Δεν θα γίνει. Πώς το πες. Αναδιάρθρωση. Γιατί γελάς. Έχεις συμπληροφορίες από το Μάρδα εσύ. Εντάξει, καλά έκανες. Μην εκθέτεις πρόσωπα και πράγματα τα οποία μπορεί. Εξέθεσα τον άνθρωπο, τι είπα, ότι είναι κακό. Είπα, μην εκθέτεις πρόσωπα και πράγματα. Και πας και τρως με το Μάρδα σουβλάκια και σουτζουκάκια. Εκεί στο κέντρο της πόλης. Τι φουφ. Τι φουφ. Λοιπόν, κυρία Μάρδα, πάει σε ένα εστιατόριο που πάω κι εγώ. Είμαστε προεκλογική περίοδο. Τι, πώς είμαστε. Προεκλογική περίοδο. Και λοιπόν. Και δεν έχω διάθεση να βαντάρω κανέναν. Άμα τρώ τις μπριζολάρες, καλά είναι όμως και παίρνεις πληροφορίες. Μπορώ να τρώω με όποιον θέλω και να μαθαίνω ναι, ό,τι θέλω. Εντάξει, ναι. Δεν προμοτάρω κανέναν. Όταν τρώ τις μπριζολάρες εκεί και τα black angus, καλά είναι. Και παίρνεις τις πληροφορίες για το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα γίνει αδιάρθρωση των κατηγοριών. Αυτό το μεμπτό που είναι. Άμα σου δίνω πληροφορία, θα του πει μια καλή κουβέντα. Δεν θα κάνει τράμπα να πει. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Τόσο μοσχάρισε. Δηλαδή, εσύ κοινωνικό. Μπερδεύεσαι. Παίρνει, αλλά δεν δίνει τον άνθρωπο. Μπερδεύεσαι. Είναι από του ανθρώπου που παίρνει, αλλά δεν δίνει αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, η ενημέρωση που πρέπει να δίνουμε στον κόσμο πρέπει να έχει δύο τέλεια. Αυτή δίνει ο Μάρδα την ενημέρωση, σε ταΐζει τις μπριζόλες. Ενώ δεν θα πει ένα καλό λόγο να τον βγάλουν βουλευτή ξανά, α πούμε. Δεν θε και λεφτά από πάνω. Τέλο πάντων. Συνέχιση διαφήμιση. Ναι. Διαφήμιση. Πάμε παρακάτω. Μ' άκουσα να λέω για κανένα δήμαρχο. Έλα, ναι, τελείωνε από εκεί. Τίποτα. Σαχλαμάρα. Μ' άκουσα να λέω για κανέναν ευρωβουλευτή. Ναι. Τίποτα. Τέλος. Άμα γίνει χορηγός. Με έναν είπαμε και βρήκαμε και τον πελά μας. Χορηγός, άμα είναι, γιατί όχι. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Άλλο η δουλειά. Έτσι ακριβώς. Όπως θα έπαιρνε εκεί από το καζίνο και από την εταιρεία την άλλη, λες. Δεν μπορώ να πω όχι. Τα έπαιρνε εγώ από το καζίνο. Διαφήμιση κανονικά δεν παίρνω. Πληρωνόμαστε. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Υπάρχει εμπορικό τμήμα. Ναι, εμάς ποιος μας πληρώνει. Άμα δεν πληρωθούν αυτοί, πώς θα μας δώσουν εμάς τα βάρη. Αυτοί αν δεν είμαστε εμείς εδώ, πώς θα πληρωθούμε. Εμείς άμα δεν είναι αυτοί, πώς θα πληρωθούμε. Βρε, εμείς αν δεν είμαστε εδώ, πώς θα πληρωθούμε. Ο καθένας από τον τομέα. Όταν λέω εμείς, όχι εγώ και εσύ. Όλοι. Από τον τομέα το καθένας κάνει. Συγκοινωνούν τα δοχεία είναι. Μπράβο, Γρηγόρη. Είναι όπως λέμε ομάδα. Ναι. Λένε όλοι. Και τα λεφτά γυρίζουν γύρω-γύρω από τις τσέπες. Λένε όλοι. Αλλά βγαίνουν από όλες τις τσέπες, η δικιά σου δεν βγαίνει. Μπαίνει μόνο. Ξέδεσε την πληροφορία ο ανθρωπάκος από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν του λες μια καλή κουβέντα. Τέλος πάντων, εντάξει, δικό σου θέμα, τι με νοιάζει εμένα. Σαν ότι εγώ κομμουνιστής είμαι, τι με νοιάζει εμένα. Πας στα άλλα θέματα. Το μόνο που μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Είναι να βολευτούν όλοι. Ναι. Πέφτοντας δύο ομάδες από τη Super League. Αυτό θα γίνει μάλλον, είπες εσύ, ναι. Και κάνοντας δύο ομίλους β' εθνική για να μειώσουν τα έξοδα και να πάρουν και τα λεφτά. Ό,τι πιο έξυπνο θα κάνουν οι κομμουνισταράδες αυτοί. Άντε, να σου το δώσω και αυτό. Να γίνει η Β' Εθνική. Δύο όμιλοι, όπως παλιά Βόρειος και Νότιος. Ξέρεις τι ομαδάρες είχε. Τι τρελα. Τα ξέρω, τα έζησα. Τι να ζήσεις, ρε κόκκινε. Τα έζησα. Πότε είσαι εσύ Βόρειο Νότιο όμιλο. Ποιο μας. Πότε πήγες Β' Εθνική. Ο Ηρακλής, όταν τα βλέπεις. Έπαιξε μια χρονιά Β' Εθνική ο Ηρακλής.
Πήγε 4 μάτς και τι έγινε, είδες εσύ Β' Εθνική. Ας εμείς τη φάγαμε με το κουτάλι τη Β' Εθνική. Δηλαδή τι έκανες εκεί πέρα. Τι αν δεν ήταν ο πατέρας σου να κάνει τον προπονητή, θα την έτρωγε με το κουτάλι. Εγώ την έφαγα τη Β' Εθνική με το κουτάλι. Πες με τον πατέρα, πες με το θείο μου, την έφαγα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Εντάξει, πόσα μάτς πήγε στην Β' Εθνική. Δύο. Ποια μάτς, τα θυμάσαι. Δύο. Ούτε τα θυμάται τα μάτς. Ποια μάτς. Ένα 12-0 θυμάμαι. Με τον Αδυσσαϊκό πρέπει να δούμε. Πού έγινε το μάτς. Άντερ και φάνηκε. Πού έγινε το μάτς. Πού έγινε το μάτς. Πώς είσαι ο Καθαζούγλιο πάντως. Πού έγινε. Αλλού. Σε ποιο μέρος. Να το βρεις. Ιδέα δεν έχει παιδιά. Ποιο 12-0. Να το βρεις. Πού να ξέρεις. Ποιο μάτς. Εγώ έχω πει σε 10 μάτς Β' Εθνική τον Ηρακλή. Mm. Τι μου. Και τον έφαγες. Τι τον έφαγα. Βγήκε παμψηφί βγήκε. Τι βγήκε όμως. Από τη Β' Εθνική ή Α' Εθνική. Παμψηφί βγήκε. Ο Ηρακλής έπρεπε να είναι. Ναι. Στην Α' Εθνική, να μην πέσει ποτέ. Ας μην πήγαινε ο άλλος ο κεφάλας που. Δεν πήγε κανένας κεφάλας. Ο κεφάλας ο γιατί όλο το σκηνικό έγινε με για να πω. Ναι. Είχε δικαίωμα συμμετοχής. Τι με νοιάζει ο πόδος περισσότερο. Είχε δικαίωμα συμμετοχής. Τι με νοιάζει. Αθωώθηκε στο δικαστήριο. Γκόμενα, αθώθηκε. Γκόμενα, αθώθηκε. Ο αείμνηστος. Ποιος αείμνηστος. Συγχωρέθηκε. Έχεις δει κανέναν αείμνηστο να μην συγχωρέθηκε. Εκτός από το δικαστήριο. Έχεις δει κανέναν αείμνηστο να μην συγχωρέθηκε. Όταν τον αθώνει το δικαστήριο. Αθώθηκε δεν θα πεις. Αθώθηκε. Ο αείμνηστος δεν συγχωρέθηκε. Τρακάραν τέσσερις στον δρόμο τώρα. Ναι. Ο αείμνηστος σας συγχωρέθηκε. Άμα είναι αείμνηστο. Αθώθηκε. Αθώθηκε, ναι. Ωραία. Ναι. Τότε πού κολλάει ο Ηρακλής να πει. Κοίταξε να δεις. Σου λέει πρέπει να τιμωρήσουμε κάποιον. Η κόμενα ήταν. Ναι. Δεν τιμωρήσαν το φυσικό πρόσωπο, τιμωρήσαν την ομάδα. Πού το χώσουν. Ήταν και νεοδημοκράτης, πώς θα το χώσουν φυλακή τον αείμνηστο. Έτσι είναι. Μην κρατά την πίπα τη στραβά, μην κοιτά εμένα στραβά. Πήγατε να κάνετε βρωμοδουλειά γιατί ήσασταν κομπλόγριε. Είχατε δύο κλάσει ανώτερη ομάδα από τον Πάουκ τον πεθαμένο. Με παίκτη ο οποίο δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή. Να μην το κάνατε. Α πηγαίνετε με ένα παίκτη που είχε συμμετοχή. Και πώ πέφτει η ομάδα. Τι πώ πέφτει. Δωροδοκία πέφτει. Τι πώ πέφτει. Καλά, με συγχωρείτε. Έχουμε την υπόθεση των Λουδιών. Ναι. Χίλιες δύο υποθέσεις δωροδοκίας που δεν έγινε τίποτα. Και λοιπόν. Δεν σου κάνει εντύπωση. Ο νόμος τι λέει. Η διαπλοκή που χρησιμοποιήθηκε. Βρεάσε τι λέει ο νόμος. Άσε τι λέει ο νόμος. Τι έγινε. Τι έγινε. Έπεσε η μικρή ομάδα. Η μικρή ομάδα. Α, ήταν μικρή ομάδα. Τι ήταν, μεγάλη ήταν. Από Απόλλων Αθηνών τον περνούσε. Ο Καστανός με τον Μπόντζο τον περνούσε. Ο Κριτσιώτης με τον Τσικιτζέλα τον περνούσε. Ο Χατζιπαναγής. Ερχόταν ο Πίτας με τον Ιλούγκα τον περνούσε. Ερχόταν ο Σιαπανίδης με τον Παράσκο και τον περνούσε. Ερχόταν ο άλλος να πούμε που έπαιζε στη Λάρισα ο Πατσιαβούρας με τον Γκόλαντα και σε περνούσε. Άντε πάνε στα θέματα, ρε. Σαν χλαμάρα. Άντε, μη μένει βριάζουμε σημεριάτια και σε δαιμονιώδη φόρμα να πούμε. Έλα, τελείωνε. Έλα, ρε, τελείωνε. Αυτό το χαρτόνι που άφησε έξω, ένα χαρτί που άφησε και άφησε και τηλέφωνο. Τι ήταν πάλι. Τι χαρτόνι άφησε. Τι παλαβό ήταν. Τι παλαβό, δεν καταλαβαίνω. Θύμωσε με κάποιον οδηγό ο οποίο πάρκαρε. Πάρκαρε. 10 πόντους από την πόρτα του οδηγού. Να τα πω ένα-ένα. Τι να πεις. Έρχομαι στο ραδιόφωνο, ναι. Παρκάρω απ' έξω, ναι. Βλέπω ένα κίτρινο αυτοκίνητο με ένα χαρτί. Με ποιο δικαίωμα μου κλείνεις την πόρτα και δεν μπορώ δεν να τα λέω. Κάπως έτσι. Βρισκές έδι. Έρχνε, εντάξει, εγώ τώρα τα λέω κυριλέ. Και κοίταξε να δεις, επειδή εγώ δεν βρίζω ανώνυμα, Κωστής Δραπτόπουλος, τάδε αυτό το τηλέφωνο. Γιατί να βρεις ανώνυμα. Και τι κατάλαβε, εκτονώθηκε με αυτό. Όχι, δεν εκτονώθηκα. Τη βλακία αυτού νου με το Σουζούκι Βαγκονέρ το κίτρινο χρώμα που πιθανόν θα είχε γυναίκα 100% γιατί ο άντρας, αν κανένας γέρος, ό,τι και αν είναι όμως, δεν μπορεί να παρκάρει τα μάξι 10 πόντους από την πόρτα του οδηγού του δικού μου. Πώς θα μπω εγώ στα μάξι, αν έρθει και ένας άλλος από την άλλη να παρκάρει, τι θα κάνω, το σαργάνικο, το χριστίδι, να κάνω πλωζό, πώς θα μπω. Βράζει εγώ εσένα τι έκανα, εγώ σε ξέρω εσένα. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Εσύ δηλαδή είσαι καλός οδηγός και άλλοι κακοί. Εγώ είμαι οδηγάρα, μακάρι όλοι, αν είχαν όλοι οι οδηγοί σαν και εμένα, δεν θα είχαμε νεκρούς στον δρόμο. Να είχαν τι. Την οδηγική παιδεία που έχω εγώ. Οδική. Την οδηγική παιδεία. Την οδηγική. Ναι. Την οδηγική παιδεία που έχεις. Όλοι με τα ουίσια και τα κρασιά πάτε και στουκάρετε ένας πάνω στον άλλο. Πάτε. Πάτε, ναι. Πάτε. Πάλι χρησιμοποιείς. Ναι, πάτε, ναι. Με έχεις δει εμένα μεθυσμένο να οδηγάω, ρε. Με έχεις δει να πίνω κρασιά και ουίσια και να παίρνω το τιμόνι, ρε. Σε σταυροδρόμι με έχει δει να μην σταματάω να ελέγχω, μην έρθει ένα μηχανάκι και το φάω. Το μόνο κουστούρι που έχει είναι ότι οδηγεί με το ένα χέρι. Εγώ, όπως βλέπει, δεν είμαι αυτού οι οποίοι πέτανε ελάχιστα. Ενώ εσύ κάνει όλα τα πράγματα με δύο χέρια. Όταν οδηγώ με τα δύο χέρια. Και άλλα κάνει με δύο χέρια. Έλα, πάνε τώρα. Τι άλλα κάνω με δύο χέρια. Εντάξει, μπορεί να φανταστεί ο καθένα τι κάνει με δύο χέρια εσύ. Και τα δύο χέρια πρέπει να σου πούμε. Ναι. Όχι το ένα. Εντάξει, εντάξει. Άλλα θέματα έχετε για τον Ηρακλή, θα κάνουμε τώρα εκπομπή. Θα μας αφήσουν όλοι, θα πας άλλα ραδιόφωνα να πούμε. Έχουμε να πούμε πολλά. Για προάγγελε τι. Έχουμε να πούμε γιατί. Δεν ξέρω αν άκουσες πριν τι έλεγε ο Μπούζος για Ζίβκοβιτς και Πασχαλάκη. Τι Ζίβκοβιτς και Πασχαλάκη. Α, ίδιε, άλλα θα έλεγε. Θα έρθει ο Ζίβκοβιτς και όχι, θα έρθει. Τι. Θα επέλθουν αλλαγές. Τι αλλαγές θα υπάρχουν. Τελειώνει το συμβόλαιο του Γλύκου. Ωραία. Και θα έρθει ο Ζίβκοβιτς. Σκέφτονται για το Ρέι να το δώσουν δανεικό. Ναι. Πού το δώσουν στην Ξάνθη. Δεν ξέρω. Είδες 2-1. Ξάνθη 4 στόπερ στην ευθεία. Έλειπε ο Καμαρά, μια χαρά, ο Μαδάρα πάω. Έχουμε μηνύματα τα οποία ναι, πραγματικά, ναι, ναι. Δηλαδή μερικοί με εκπλήσατε. Σε εκπλήσω.
Άστο να πάει και 29. Ερώτησε εσένα και κλείνουμε αυτό. Πες το με αυτό, ναι. Κωστήλ, είναι τυχαίο ότι για του χρόνου είναι πάλι φοβορή για πρωτάθλημα που έχουν ποσοστό 1,90. Όχι, δεν καθόλου τυχαίο. Δεν το πήρε το ακόμα τώρα. Και μιλάει για του χρόνου ο φίλος. Ρε παιδιά, συγγνώμη, μια ερώτηση κάνω. Ο φίλος ρωτάει στοιχηματικά ή ρωτάει οπαδικά. Όχι, συναισθηματικά ρωτάει. Συναισθηματικά. Τώρα, ναι. Γιατί αν ρωτάει στοιχηματικά είναι αστείο. Γιατί είναι αστείο. Γιατί φίλε, το 1,90 μπορεί να το βρει σήμερα. Ναι. Θα περιμένει ένα χρόνο να πληρωθεί 1,90. Είναι η μαγκιά είναι να το δει τώρα. Να προβλέψει τώρα. Άλλο να το. Η μαγκιά το value bet να πούμε που λέει ο Κοντός. Σε έριξε γάντι ο Κοντός εχθές. Δεν ξέρω αν έμαθες. Δεν ξέρω. Λέει να ανοίξετε δύο αριθμούς λογαριασμών. Να είμαι εγώ διαιτητής στους λογαριασμούς τους δύο. Μια εβδομάδα να παίξετε στοίχημα και όποιος κερδίσει λέει θα πληρώσει τον άλλον 5 φορές το κερδισμένο ποσό. Σου ρίχνω το γάντι λέει άμα θέλει. Λέει. Μετά από 30 χρόνια εγώ λέω με ποιον με άκουσε ποτέ να. Λέει γιατί κουνιέται πολύ στο ραδιόφωνο λέει και με λέει διάφορα λέει. Ο Κοντός έτσι. 30 μην. Χρόνια το κάνω. Φράζει 30 χρόνια, θα βάλει στοίχημα. Όχι, φίλε. Δεν βάζει. Γιατί να βάλει. Είσαι κότα λέει άμα δεν βάλει. Έτσι με είπε ο Κοντός. Έτσι λέει ο Κοντός. Όποιο έχει το πρόβλημα. Εντάξει. Να το επειδή έχει πρόβλημα. Εσύ ζήλυχνει το γάντι αυτό. Μα δεν είναι γάντι. Στοιχηματικό γάντι σε δεν είναι γάντι. Δεν είναι γάντι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι γάντι. Δεν είναι γάντι. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δεν εκθέτω ποτέ κανέναν. Αποθέωνω όλο τον κόσμο ο οποίο έχει επιτυχία στο στοίχημα. Ναι. Και χαίρομαι όταν κερδίζουν. Χαίρεσαι. Βεβαίω. Από μένα τα παίρνουν. Τελείωσε. Μαγκέ. Λέγε τι, τι θα περιμένουν το άλλο ημίωρο. Άμα τη επιστροφή μα. Αυτά τα λένε άλλοι. Μιμήσει κι εσύ. Άκου να δεις. Τα ματιψοφή μου τα λέγανε άλλοι. Είσαι, καλό, μη, μη, είσαι μη. Καλός κλέφτης. Μη μιμήσε, μη μιμήσε, μη 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 μη. Είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιο Πετκανίτσα, αδελφών 101 και Μάρκο Πότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώδια, οτιδήποτε μπορεί να φορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. Λοιπόν, το ξεκαθαρίσαμε το θέμα για τον μικρό Βασίλη. Εσύ είπε ότι. Πιστεύεις ότι είναι επικοινωνιακή εκμετάλλευση από τον Ολυμπιακό. Όχι από τον Κούτρι. Ναι, όχι από τον Κούτρι. Γενικά δεν θέλω να γίνονται πράγματα και να δημοσιοποιούνται όταν έχουν να κάνουν με αγαθοεργία φιλανθρωπία. Αν χάνεται η αξία της φιλανθρωπίας. Σε αυτό συμφωνούμε. Οπότε πήγε, έδωσε τα λεφτά, τον είδαμε, φωτογραφίες κτλ. Άστο. Εγώ ξέρω και τον Βαρδινογιάννη και τον Κόκαλη και τον Σαββίδη. Λέω τρία άτομα, όχι τυχαία. Που έχουν βοηθήσει κόσμο ανιδιωτελώς. Δηλαδή, οι ιδιωτέλοι αυτών, γιατί έχουν λεφτά, είναι η δημοσιότητα. Χωρίς να πάρει δημοσιότητα. Κάνα και κάποια πράγματα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν. Τώρα, εγώ είμαι αυτής της λογικής. Δηλαδή, πάνε οι παπάδες, μαζεύουν φαγητά από εμάς και λέει η Εκκλησία έκανε λέει έρανο. Με, τι έβγαλε λεφτά η Εκκλησία από την τσέπη της να κάνει έρανο. Δεν έβγαλε. Τα δίνουμε εμείς. Κέτερινγκ. Τι το δημοσιοποιείς. Πες οι πιστοί ήρθανε, μας βοηθήσανε να κάνουμε αυτό κτλ. Μην το παίρνεις για δικό σου να πούμε. Εγώ ανάποδες στροφές παίρνω το μυαλό μου. Δηλαδή δεν παίρνω τις ιδεολογικές στροφές. Με ενοχλούν πράγματα που άλλους δεν ενοχλούν και δεν με ενοχλούν πράγματα που ενοχλούνται οι άλλοι. Άλλο θέμα. Τι έγινε, τι έπαθες. Τίποτα. Α, εντάξει, ωραία. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Σου άνοιξε κουβέντα για τους τερματοφύλακες οι οποίοι ανανεώνουν. Ναι. Νομίζω ότι κορυφαίο σεζόν, χωρίς να υπάρχει αμφισβήτηση από το. Μακράν του Δευτέρου, ο Πασχαλάκης. Είναι ο Πασχαλάκης. Ωραία. Λοιπόν, και μιλάμε για αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται στην Ελλάδα για να μην παρεξηγηθούμε. Ωραία. Λοιπόν, ο οποίος με το σπαθί του και με τη μαγιά του πετυχαίνει κάτι, δύο πράγματα. Ποιος είναι ο δεύτερος καλύτερος. Μεγάλη κουβέντα ανοίξει, δεν μπορώ να. Ποιος είναι ο δεύτερος καλύτερος. Ο Πασχαλάκης είναι κορυφή. Ο δεύτερος καλύτερος στην Ελλάδα, ξένος ή Έλληνας γκολκίπερ. Ξένος είναι αυτός Λαμία. Όχι, 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 όχι. Γενικά τερματοφύλακας. Ποιος είναι. Είναι ο Σάτ Ολυμπιακού. Όχι. Όχι. Είναι ο Ζήφκοβιτς της Ξάνθης. Όχι. Ποιος είναι. Ο Σαράνοφ της Λαμίας. Ο Σαράνοφ της Λαμίας είναι. Ο Σαράνοφ της Λαμίας. Λες εσύ. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Άλλο θέμα ρε κόκκινα. Τι με γράφεις εκεί. Τι πάτα στα πλήκτρα. Με αποσυντονίζεις. Εγώ κάνω πολλά πράγματα. Τις δύο ώρες που θα κάνεις εκπομπή θα κάνεις όλα μαζί δηλαδή. Εφάει πιες κάνει και κάκα. Πλήγει και τα μάξα στο διάλειμμα. Τι δύο ώρες θα τα κάνεις όλα μαζί. Τα τσέλες ώρες τι κάνεις. Ναι. Κοιμάσαι. Ναι. Άλλο θέμα. Ένα τέταρτο να πάρει ανάσα. Πήγε από το ένα θέμα στο άλλο, όπως ναι. κάνει συνήθως. Ναι. Ρωτάω, ποιον κρατάς και ποιον διώχνεις από τον ΠΑΟΚ. Ποιον κρατάς, παίρνω τον Ζήφκοβιτς και διώχνω τον Γλύκο. Και διώχνω και το Ρέι.
Και διώχνουν και το ΡΕΙ. Ναι, και βάζω ένα 19χρονο από το απόφυτο της Ακαδημίας και τον έχω. Ζήφκοβιτς, Πασχαλάκη και τον τρίτο τον Πιτσιρικά. Τι να το κάνουν το Γλύκο και το ΡΕΙ. Ο ΡΕΙ άραξε εδώ, κάνει η γυναίκα του τις ζωγραφιές. Έχει παίρνει πιο πολλά λεφτά από τον Γλύκο, από τον, πώς το λένε, από τον Πασχαλάκη. Ο Γλύκος δεν πρόκειται να ξαναπαίξει ποτέ μπάλα σε επίπεδο υψηλό. Μπα πάει σε καμιά ομάδα, ξέρω εγώ, Β' Εθνικής και καμιά ομάδα, ξέρω εγώ, σε καμιά Τρίπολη σε κάνει αυτό. Δεν μπορεί να ξαναπαίξει υψηλό επίπεδο. Πάει ΑΕΚ Ολυμπιακό, έστω Παναθηναϊκό ΠΑΟ κτλ. Τελείωσε για να αποδοθεί. Για μένα τελείωσε ο Γλύκος, ναι. Γιατί ο ΡΕΙ. Ο ΡΕΙ είναι δημόσιο υπάλληλο. Τι ο ΡΕΙ. Όταν παίρνει ο δεύτερο θερματοφύλακα πιο πολλά από τον πρώτο και λέει τι καλά που είμαι εδώ και δεν τον ενδιαφέρει. Τι ρε κόκκινε, δεν έχει καλό γραφείο μάνατζερ. Τι καλό γραφείο μάνατζερ, θα είμαι εγώ τερματοφύλακα δεύτερο, θα παίζει ο άλλο και δεν παρακαλώ να χτυπήσει το ποδάρι του να παίξω εγώ να πούμε. Πλάκα κάνει. Να παρακαλώ να χτυπήσει το ποδάρι. Και κάτι να γίνει, να τεφορμανιστεί, κάτι να φάει ένα στραβό γκολ. Τι, εσύ δηλαδή, άμα είσαι ένα δεύτερο γκολκίπερ, θα έλεγε είμαι καλά, αράζω η γυναίκα μου, ζωγραφίζει οικαστικά και τέτοια και τι καλά που είμαι. Έλα ρε, εσύ σου και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Εντάξει. Μετά το ένα ήσουν από όλα. Εντάξει ρε, σου λέω για τους άλλους που παίρνουν 800 χιλιάρικα. Και 700 και 600 χιλιάρικα, για αυτούς λέμε εμείς. Άσε, εμείς που παίζαμε με τις πέτρες. Άσε εμάς τώρα και εμείς τι κάναμε. Άσε εμείς. Αλήθεια λες. Άσε τώρα τι κάναμε. Λοιπόν, κρατάω τον Ζήφκοβιτς, παίρνω τον Ζήφκοβιτς, κρατάω τον Πασχαλάκη, διώχνω τον ΡΕΙ, να πούμε, τον δημόσιο υπάλληλο. Κοπανάω να πούμε έξω και τον Γλύκο και παίρνω ένα τρίτο τερματοφύλακα. Το υπέροχο με τον Πασχαλάκη είναι το εξής. Ναι. Δεν πάρθηκε για να παίξει όπως ο ΡΕΙ. Πάρθηκε και ρεζέρβα. Πάρε καμιά άλλη είδηση. Δεν πάνε ο Πάοκ στη Λάρισα. Άλλα θέματα έχει. Χωρίς ο παδούς ο Πάοκ στη Λάρισα. Άσε το αντιραμπελό φιλοσοφία. Δικαίωση Ραπτόπουλου. Δεν πάνε στη Λάρισα οι Παοξίδες με εισιτήρια. Βγήκε τώρα η αυτή, θα βγει, θα την ακούσει την είδηση κτλ. Και εγώ προκαλώ τους Παοξίδες να πάνε μεμονωμένα. Γιατί έβαλα στοίχημα με δύο φίλους μου Παοξίδες. Μάλιστα ο ένας είναι και συνδεσμίτης. Δεν θα πω σε ποιο σύνδεσμο. Okay, δεν χρειάζεται. Φιλαράκια μου 25 κτλ. Λέω θα πάτε, θα πάμε λέει. Και θα μπουκάρουμε και τα λοιπά. Λέω. Θα μπουκάρουμε. Θα μπουκάρουμε. Αν δεν πάρετε εισιτήρια, θα πάτε. Θα πάμε, ρε, μου λέει. Και θα δει, λέει, μια 250 κομμάτια και τα λοιπά. Λέω εντάξει. Άμα πα και κάνει εκεί κερκίδα χωρί εισιτήριο, πέφτω κάτω στο πάτωμα. Εγώ λέω, μην πάτε και κάνω. Υποκλίνομαι, πέφτω κάτω, προσκυνάω. Έπεσα κάτω στα γόνατα. Θα σα προσκυνήσω παδικά, λέω αυτό το πράγμα. Άμα πάτε. Εγώ λέω, δεν πάτε, του λέω. Εγώ λέω ότι όποιο κάνει τη βλακεία και πάει. Γιατί να μην πάει. Γιατί να μην πάει. Ξύνει μια πληγή. Ποια πληγή, γιατί ξύνει πληγή. Απαγορεύει. Δεν απαγόρευσε ο κύριος Βασιλιάδης να πάει με μετακίνηση. Δεν πήγαν 7.000 Παοξίδες. Εξηγούμε. Γιατί να μην πάει. Εξηγούμε. Τι εξηγείς. Όπου ελοχεύει κίνδυνο. Γιατί ελοχεύει κίνδυνο. Α, έτσι του λέτε. Στην Ξάνθη δεν ελοχεύει κανένας κίνδυνος. Πάντα ελοχεύει κίνδυνο. Α, πάντα ελοχεύει κίνδυνο. Εδώ υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω. Γιατί. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Πλιώνα. Τι έγινε πριν 30 χρόνια σκοτώθηκε ο Πλιώνα. Δηλαδή εσύ που ξεχάσαμε. Η Λαρισαία το ξεχάσανε. Και τι έγινε. Εγώ λέω ότι οι Λαρισαίοι δεν τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες. Εγώ έβαλα στίγμα με δύο φίλους μου Παοξίδες. Είναι λογικό αυτό που λέω. Όχι, εμένα μου αρέσει. Εδώ δεν είναι θέμα μαγιάς. Όχι, ρε κόκκινε. Εμένα μου αρέσει να ζω με τον κίνδυνο. Εντάξει. Εγώ αν ήμουν 25 χρονών Παοξίδες θα πήγαινα. Να τους πω, έρχομαι, ρε, τι άμε κάνεις. Παοξίδες είμαι. Πρωταθλητής είμαι. Περνάω και ΣΥΡΙΖΑ από πίσω. Θα πήγαινα. Τι άμε κάνουν. Θα σε δίνουν. Ποιος θα με. Εμένα. Κάνε με 25 χρόνων να δεις που ποιος θα με δίνει. Βάλε με σε μια μηχανή του χρόνου, κάνε με 25 χρόνων. Όλες ελληνικές ταινίες βλέπεις. Πες μέσα σε ένα κουτί να με βάλεις να με κάνεις 23 χρονών. Τι, 23 χρονών. Να βλέπεις τον εισπράκτορα και να λες αγάπη. Να βλέπεις τον εισπράκτορα και να σε έρχεται διάθεση ερωτική. Πλάκα κάνεις ρε. Να μην ξέρεις να κρατηθείς το παντελόνι σου 23 χρονών. Άσε ρε κόκκινε. Λοιπόν, απαγορεύει ο μάγκας ο Βασιλιάδης της μετακινήσης. Τώρα θα βγει η είδηση, τώρα θα τη βγάλουμε σε λίγο. Στίχημα με δύο παόκια δικά μου. Κομάντος, εμείς θα πάμε στο γήπεδο. Και ο Κουλιανός. Και εγώ, κουμπάρε μου, θα πάω! Κουμπαράκι μου, αλλά μετάδοση με τον κόσμο! Την άλλη φορά μας έλεγε. Ναι. Ένα γήπεδο τι? Είχε θέμα. Στη Λάρισα ο Κουλιανός. Τον κυνηγούσανε. Έπαθε τίποτα ο Κουλιανός. Τον χτυπούσανε. Και τι έγινε. Φωνάξε το κόρμα! Άσε ρε. Εγώ μέσα στη Νεάπολη, σε Άρης Λάρισα, πήγα στην κερκίδα των. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Πήγα στην κερκίδα των Λαρισαίων, κάτι φωνάζαν Βουλγάροι κτλ. Με τον Τσαλτίδη ήμουνα. Και κάθομαι μπροστά στο κέντρο του γηπέδου και προχωράω και του λέω: ελάτε ρε, τι βρίζετε τη μακετή Βουλγαρία και τέτοια. Και του είπα κάτι χοντρό εκεί πέρα που είχε γίνει με κάτι Αλβανού και έγινε φασαρία. Α, εντάξει. Είναι ο Πετρωτός εδώ. Πάμε. Πάμε στον Πετρωτό. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώ τον Κωστή. Λοιπόν, μα ήρθε μια πληροφορία πριν από λίγο για ένα τροχαίο ατύχημα που είχε ο Σβιντέρσκι με τον Σνάουτσερ παρέα.
Ψάξαμε λίγο. Έχουν ένα τροχείο κοντά στην περιοχή του IKEA, νομίζω, στον δρόμο του αεροδρομίου. Ναι. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Αυτή την ώρα περιμένω να πάει η αστυνομία λίγο για να, η τροχέα για να. Τα παιδιά καλά είναι. Τα πράγματα είναι καλά, μια χαρά. Τελείως. Το αυτοκίνητο έχει μικρή ζημιά. Απλά το μεταφέρω για να μην υπάρξει κάποια πληροφορία που μπορεί να παρεξηγηθεί. Ήταν ένα μικρό τροχείο στο χάρτη. Δεν έχουμε τραυματίες γενικώς. Τα παιδιά είναι καλά, είναι μια χαρά όλα. Είναι καλά και οι δυο τους και απλά περιμένουν την τροχιά για να για να σε ακούσουμε. Αυτό είναι ευχάριστο. Πολύ καλό, μικρό το κακό. Τώρα με τη μετακίνηση στη Λάρισα, κάτι έμαθα ότι απαγορεύεται η μετακίνηση, κάτι τέτοιο. Ο Κούγιας, δεν παίρνουν εισιτήρια. Ναι. Δεν θα δώσουν εισιτήρια ούτε στο μάτσο με τον Πάγκο, ούτε στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Είναι είδηση. Και ο Βασιλιάδης απαγορεύει τη μετακίνηση. Ναι. Εντάξει, ήταν δεδομένο αυτό ότι θα γίνει, έτσι. Εντάξει, μεμονωμένοι θα πάνε οι φίλοι του Πάγκο. Δεν ξέρω αν θα πάνε. Πώς δεν ξέρεις, τι. Δεν ξέρω, παντού πάνε. Πάνε, αλλά δεν δυνά... είναι λίγο ιδιαίτερη κατάσταση. Πάνε, στη Λάρισα είναι ένα γήπεδο στο οποίο έχουν γίνει αρκετά μεταξύ οπαδών Λάρισας και οπαδών ΠΑΟΚ. Άρα λέμε ότι ο Κούγιας απαγορεύει, δεν δίνει εισιτήρια. Ο Κούγιας δεν δίνει εισιτήρια, δεν θα είναι ανοιχτά τα εκδοτήρια και τη μέρα του αγώνα και τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Θα μπορούν να πάρουν εισιτήρια Λαρισαίοι με επίδειξη ταυτότητας. Ναι. Από τα γραφεία της πόλης και τον ακούσαμε και προηγουμένως στο Μετρόπολης που μίλησε και εξήγησε ότι το κάνει αυτό γιατί θεωρεί ότι μπορεί να κάνουν και προβοκάτσια εναντίον του. Ναι, γιατί ένα μπορεί να χάσει βαθμούς άμα γίνει κανένα επεισόδιο, να χάσει ο Κούγιας και να πέσει κατηγορία. Ναι. Πιο πολύ η Λάρισα φοβάται. Ναι, φοβάται η Λάρισα. Ο ΠΑΟΚ έτσι και ό,τι και να γίνει έχει είναι πρωταθλητής ούτως ή άλλως και μείον να φάει δεν υπάρχει θέμα. Με η Λάρισα φοβάται, αλλά ο Κούγιας φοβάται για τη δική του την ομάδα. Ναι, ναι, έχει ζητήματα εκεί ο Κούγιας, με ένα κομμάτι έχει σοβαρά ζητήματα. Δεν το γουστάρουνε, μπορεί να το κάνουν προβοκάτσια. Θα το κάνει και με τον Ολυμπιακό, είπε, έτσι. Τι είναι? Είπε θα το κάνει και με τον Ολυμπιακό το ίδιο πράγμα. Ναι, όπως φοβάται. Έκανε και στα άλλα. Καλά κάνει. Κοιτάει την εταιρεία του, βέβαια. Φυσικά. Αυτά. Ωραία. Μικρό το κακό, υλικές ζημιές μόνο. Είναι καλά τα παιδιά, γύρω είναι εντάξει. Μικρές υλικές ζημιές, τελειώσαμε. Λέγε γρήγορα, λέγε αγόρι μου, λέγε τι παρέδωση έχει μεταφερτικό, τι σου είπε στο αυτή το αφεντικό τώρα, κάτι σου είπε. Καμία σχέση. Έξτρα πριν πήρε τι. Συνήθως έτσι κάνουν τα αφεντικά όταν δίνουν έξτρα πριν. Πάνε στο αυτή και λένε. Θα μάθω, ότι είναι στο διάλειμμα, θα μάθω. Μάθε λοιπόν το εξής. Ναι. Αναρτήθηκε ένα πανό. Ναι. Σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Ναι, για το νεκρό. Για νεκρό άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, ρε φίλε, ειλικρινά, πόσο συχαμένος πρέπει να είναι κάποιος. Πόσο βρώμικη ψυχή πρέπει να έχει. Η ψυχή των ανθρώπων είναι βρώμικη. Πόσο βρώμικη ψυχή πρέπει να έχει. Δηλαδή, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν. Και βγήκε πανό. Και βγήκε πανό. Ναι. Δηλαδή, γυρνάμε τώρα. Τι σου φαίνεται παράξενο. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά, γυρνάμε πίσω. Τι μου λες. Δηλαδή, κάποτε βρίζανε. Μη. Τη θύρα την 7. Ναι. Ποιοι. Δύο παλιοί του ΠΑΟΚ και άλλων ομάδων. Τεράστιο λαό του ΠΑΟΚ έβριζε. Λοιπόν. Και... πολλών ομάδων. Ναι. Βρίζανε. Λοιπόν. Τώρα το είδες εσύ αυτό. Χάσαν, όχι. Ναι. Χάσαν όλοι οι οπαδοί. Ναι. Κόσμο. Ναι. Πηγαίνοντας στα γήπεδα με διάφορα πράγματα. Ωραία, ναι. Ναι. Και... λοιπόν. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σταματήσαν να βρίζουν νεκρούς. Ναι. Συγκινητικό δηλαδή... αυτό. Δεν λέω ότι είναι συγκινητικό. Καλοί άνθρωποι. Είναι ανθρώπινο. Ναι. Και τώρα ρε φίλε, τι γίνεται δηλαδή. Γυρνάμε και βγάζουμε τώρα ένα πανό. Για να δείξουμε τι, για πες μου. Κοίταξε, όταν τα στη θύρα την 7 λέγανε οι Παοξίδες, όλοι λέγανε ο τεράστιος λαός του ΠΑΟΚ. Τώρα μην μου γίνεις 50 χρονών τώρα, 49 πόσο είσαι και μου το παίζεις σε μιξοπαρθένα. Άστο. Οι οπαδοί είναι οπαδοί. Έχουν κακή ψυχή. Όλοι. Οι οπαδοί για τον αντίπαλο. Για τον. Ρε φίλε. Ένα λεπτό. Για τον αδερφό τους. Μου είπες ότι έχουν καλή ψυχή. Ναι. Μου είπες ότι είναι επικοινωνιακό αυτό που έγινε στο Καραϊσκάκι. Έτσι λέω εγώ. Είναι μια σκέψη. Έτσι λέω εγώ, ναι. Δεν μπορώ σε αυτό. Δεν μπορώ να σου πω όχι, ναι. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η διαστροφή κάποια. Ναι. Λοιπόν, το άλλο όμως ναι. Είναι το λιγότερο. Ναι. Δηλαδή, εδώ μιλούσαν για ένα πανό που έβριζε τη μαμά του Σαββίδη, το κάνατε θέμα για ένα χρόνο. Κάτσε. Όταν σκοτώνατε χριστιανοί από βόμβες μουσουλμάνων μέσα στα μετρό. Κρατάτε ενός λεπτού σιγή, εδώ μιλάμε τα ράδια κτλ. Όταν πάμε εμείς οι χριστιανοί μέσω των Αμερικάνων και διαλύουμε εκεί τους άλλους τους λαούς, κρατήσατε κανένα λεπτό σιγή στους άλλους να πούμε. Δεν σας νοιάζει. Τα παιδάκια των άλλων δεν είναι χριστιανόπουλα να πούμε. Τι να γίνει, σας αφήσει. Τι, οπαδοί είστε ρε όλοι. Οπαδοί είστε. Σκοτώνε τον χριστιανό στη Γαλλία, ω, ξέρω εγώ, κλαίμε. Ενός λεπτού σιγή τα φώτα δεν ανάβουν. Γιατί αυτοί που σκοτώνε... πάνε οι Αμερικάνοι να πούμε. Βαράνε κάτω εκεί τον πληθυσμό, να πούμε τον άμαχο κάτω, του σκοτώνουν τα παιδάκια, ούτε τίποτα προσευχή. Γιατί να κάνει προσευχή ούτε σε άλλου, γιατί και άλλου χριστιανόπουλα δεν είναι τα άλλα. Προπαδί είστε, το έχει καταλάβει. Είμαστε οπαδοί. Ο δικό μα είναι καλό, ο αντίπαλο είναι κακό.
Αυτό γίνεται παντού στη γη. Σου φαίνεται παράξενο δηλαδή. Άκου ένα άλλο μυαλό. Παρακαλώ. Απαντάει στο βρώμικο μυαλό του. Το βρώμικο, το δικό μου, έχω βρει εγώ κανέναν. Όχι. Στο βρώμικο μυαλό το δικό σου. Βρώμικο το μυαλό το δικό. Λέει, ψοφάς να πάνε καραφλέο παδί του ΠΑΟΚ και να γίνει στραβή μπάσκετ μορφή ομάδα. Αλλά το χατήρι σου δεν θα γίνει. Δεν θα πάτε δηλαδή. Σταμάτα να βρωμίζει την ομάδα μας. Δεν θα πάνε. Εντάξει. Δεν θα πάνε. Εντάξει. Εγώ δικαιώνομαι πάντως. Λέω Χαριλάου, χωρίς εισιτήρια, Λάρισα και αυτά τζόγλια δεν πάει. Καραϊσκάκι και τα λοιπά. Λάρισα δεν πάει κανένας. Ούτε Ολυμπιακοί πάνε, ούτε Αργιανοί πάνε, ούτε Πανιόνοι πάνε, κανείς δεν πάει στη Λάρισα. Ούτε Παοξίδες πάνε. Εγώ περίμενα να πάνε Παοξίδες μεμονωμένοι. Αφού δεν πάνε, λέει, δεν πάνε. Για το μια φωτοβολίδα σε κάθε καροτίδα λες, και εκείνο εμετικό ήταν. Ποιο, το έλεγαν οι δικοί μας οι Παοξίδες. Και εκείνο εμετικό ήταν. Εμετικό δεν το έλεγα τότε. Απαράδεκτο. Δεν τα λέγατε τότε. Πού να τολμήσει το. Ποιο είναι ραδιόμα το παοξίδικο που δούλευε εκεί να το πει αυτό εσύ. Πού να τολμήσει, θα σε αφήνανε εκεί. Σε πιάνανε εκεί, θα σε δένανε σαν σαλάμι να πούμε. Κανένα στοίχημα. Στα σπορ του Βοράκη που δούλευε. Ηρακλειδέα, μόνο ψηφία. Πώ δεν σε βάλω στο κηλικείο να ψήνει καφέδε. Σαν Ηρακλειδέα εκεί πέρα. Σε κάνω και διευθυντή. Παλαθεμά προγράμματο. Έλα, διάβασα τα μηνύματα, έλα. Έλα, καλέ άνθρωπε. Κανένα στίχημα δεν έχει βάλει με παοξί για τη Λάρισα ο ψεύτης ο Φαλάκρα. Χθε το βράδυ. Κανείς οπαδός διαπάει για να μην τιμωρηθεί η ομάδα, Χαϊβάνη. Ναι, στην Ξάνθη γιατί πήγατε. Γιατί μπορούσαν να πάνε. Να σε το παραμύθι, τι να πάμε. Ραπτό όλο βλακίε λε τελευταία, θα εκτεθεί ο Μπάουγ. Ο ναι, Πάουγ είναι ναι. Κολλητό αστυνομία. Τι είναι ο Πάουγ? Κολλητό τη αστυνομία. Σαν Μπαέ, μπορεί. Αλφίλε. Δεν πρέπει να. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Βγήκε ο Βασιλιάδης και έβγαλε την ανακοίνωση «Απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών». Mm. Και ρωτούσα εγώ πώς θα σταματήσει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που πήραν 6.000 εισιτήρια. Mm. Πώς θα σταματήσει τους οπαδούς του Ηρακλή που θα πάνε στην Γερμανία. Δεν σταμάτησαν κανέναν και εσείς πήγατε εκεί. Και εσύ είπες. Στην Καλαμαριά δεν πήγατε. Στο φιλικό. Δεν πήραν εισιτήρια. Πήγατε όμως. Δεν πήραμε εισιτήρια. Μπήκατε. Δεν πήραμε εισιτήρια. Ε. Δεν πήραμε εισιτήρια. Τώρα για παρτίδε σε δύο μέρες. Δεν πήραμε εισιτήρια. Πήγατε, άσε δεν πήρατε εισιτήρια. Πήγατε. Δεν πήραμε εισιτήρια. Πήγε ο κτηνία από το ναι. Γήπεδο τένις βλέπαν το παιχνίδι. Δεν πήραν στήριξη. Δεν μπήκατε μέσα στο γήπεδο, βρεπουλάκι μου. Τέλειος. Εντάξει. Πήγατε όμως μέχρι εκεί. Φυσικά και πήγα. Γιατί να μην πάνε. Εντάξει. Άλλο το ένα και αγγίζει διαφορά. Εντάξει. Άλλο να ανοίγουν οι πόρτες να μπεις. Και άλλο ναι. Όπως τη Δοξέη πριν δύο χρόνια που του άφησε έξω ο Δημήτρης. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Σωστό. Ναι. Άλλο το ένα και σωστό. Σωστό. Πάρε το παρακάτω. Έχει δίκιο. Λοιπόν. Οπότε τι να συζητάμε. Γιατί μου λες κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Εγώ έχω δύο φίλους παοξίδες. Ο ένας είναι φίλος του Κουλιανού. Ο Παδάκη Χοντρό. Χθες ήταν στην εκπομπή και αντιπαρατέθηκε και με Ηρακλήδης και έγινε χαμός. Λέω εγώ πάω Λάρης. Λέω πάρε με και εμένα μαζί σου. Θα πάμε. Λάρης θα πάω. Και εγώ τους έχω πει χιλιάδιο τους Λάρης. Τι θα με κάνουν. Τι θα με σκοτώσουν, τι θα με κάνουν. Θα πάω. Πάω Λάρης θα πάω. Γιατί. Πάρω το Κουλιανό και θα πάω. Τι θα με κάνουν. Είναι ελεύθερος πολίτης. Κομμουνισμό έχουμε. Όπου θέλουμε πάμε. Πλάκα μας κάνεις. Άλλο θέμα. Τι κοιτάς, τη διαφήμισή μου. Μου ρωτάς να πήρα λεφτά. Κάτι δεν πήρα. Τι λες. Έτσι την έκανα. Παρακάτω, λέει. Γιατί να το κάνεις. Με ρωτάς γι' αυτό, έτσι το βλέπεις. Από εδώ το βλέπεις, από εκεί το πατάς. Σε βλέπω ανήσυχο να πούμε. Κόκκινα, μια που μιλάς για πανό με νεκρούς, για πες μας για τους δικούς σου οπαδούς που ανέβασαν γιατί έφυγε τη μάνα του Σαββίδη. Και μάλιστα όχι μια φορά, οπότε μίλα για τους δικούς σου και ας τους άλλους. Έχει καμία σχέση το να βρει τη μάνα κάποιου με το να βρει ένα νεκρό που σκοτώνει. Τι ωραία κοινωνία. Ο ένας βρίζει τη μάνα του άλλου. Ο άλλος βρίζει τα θεία. Ο άλλος σκοτώνει τον άλλο και βγάζει πανό. Ο άλλος πάνε 20 άτομα βαράνε έναν. Ο άλλος σκοτώνουμε εμείς τα άλλα τα παιδιά που είναι αλόθες και δεν κάνουμε προσευχή. Σκοτώνουν τη δική μας, κάνουμε προσευχή, πέφτουμε στα γόνατα. Τι ωραίος κόσμος. Oh wonderful, wonderful, τι ωραίος κόσμος. Τι ωραία κοινωνία. Πω, τι ωραία. Οι άλλοι πήγαν στην Ξάδη, στη Λάρισα δεν πάνε. Τι γίνεται. Θα με τρελάνετε σε αυτή τη γη. Πόσο θα ζήσω ακόμα δεν ξέρω. Θα με τρελάνετε σε αυτή τη γη. Λέγε Γρηγόρη, λέγε Μπουτσουρί μου, λέγε παρακάτω, λέγε. Να πω. Να πεις. Τι να πω ρε. Να πεις ό,τι θες. Γεια σου ρε Γιώργο Παπαδόπουλο που με αποκαλείς αφελή. Απαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Γιατί αλλάζεις. Εσύ άκουσα τι, μπορεί τα αυτοί μου να είναι βουητό. Λασπώνεις συνέχεια. Όχι, έχω βουητό στα αυτιά μου. Δεν αλλάζεις ρεπερτόριο. Τι ρεπερτόριο. Πες τον Παπαδόπουλο να μην αλλάξω ρεπερτόριο. Απαδόπουλε. Παπαδόπουλο. Απαδόπουλος. Γιατί τη μία μου λες τρως φωνήτα, την άλλη μου λες τρως σύμπονα. Άμα βρεις εσύ τρως, αφήνεις τίποτα. Τι, είσαι καλοφάγας, τι θα σε κάνω. Και ψάρια τρως και κρέατα τρως και ό,τι θες τρως. Με δώσανε ένα τσίπουρο, εγώ δεν πίνω. Στο δώσα μετά να το πάρεις από. Τη Μιχαλιώνα μου το έφερε ένας οπαδός του ΠΑΟΚ. Να ξέρεις. Με κλικάνισο είναι όμως, να ξέρεις. Δεν είναι γράπα από αυτές που πίνεις εσύ. Όχι. Κράπα. Όχι κλικάνισο, γλυκάνισο. Γλυκάνισο, ναι. Εντάξει. Ναι. Γάμα λάμδα. Δεν είναι κλικάνισος. Γλυκάνισος. Γλυκάνισος.
Στα παιχνίδια εκεί πέρα περιμένεις καμιά γκέλα. Ποιος παίζει, για παίζουμε τα μάτς. ΠΑΟΚ Τρίπολη. 2-0 για πλάκα, χαλάρα με 3.000 τροφές. Θεό παράσουσα, ζούμε, ζούμε. Έχει το μόνιμο center for εκείνο που μοιάζει με τον Δανδυνόπουλο, τον ηθοποιό. Εκείνο το κρέας, να πούμε, πώς το λένε, το μανιά. Έχει τον άλλο τον. Σιγά, σιγά. Έχει τον άλλο τον. Το Φλόρο, τον Τζιλιανίδη και τον Καλτσά. Καλτσά κάτι κάνει. Γι' αυτό δεν έχει πει κάτι, αν τίποτα θυμάμαι, λέει ο Θοδωρής. Ναι. Για ένα πανό που σηκώσουν οι φίλοι του Ηρακλή. Ναι. Πάνω σε ένα τύχημα έγινε τραγωδία, στήσαν οι μπάτσοι ολόκληρη σκευωρία. Δεν κατάλαβα, μίλησε κανείς για δολοφονία. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Να του δώσω δύο χαστούκια. 22 να του δώσω. 22 να του δώσω, τζάμπα θα πάνε. Τζάμπα θα πάνε. Ραπ θέση δημοσιογράφη αποφάσισαν να γράψουν ψέματα και χαβαλέ, μιας και όλο το χρόνο λένε μόνο αλήθειες. Εντάξει. Λοιπόν. Οι πόρτες άνοιξαν αφού πρώτα εξάνθηκε που λύσει 5.000 τύρους που αξίζει, όχι τζάμπα σαν ο παδός του Ηρακλή. Δεν έκανε εδώ και τρεις μέρες. Τώρα αφορά στη γυρά ο παδός σας που έφυγε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ούτε μία. Έγραψα, φίλε μου. Εάν αυτό το θεωρείς δηλαδή ότι επειδή έφυγε μια κυρία, ότι θα πρέπει εγώ να το εκμεταλλευτώ και να πω κάτι, αυτό που πρέπει να κάνω, το έκανα. Το διαβάσαμε, φίλε, το πανό για τις φωτοβολίδες. Το διαβάσαμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικός, καθώς στις 3:20 θα κάνουμε κλήρωση, θα βγει το όνομα ενός τυχερού φίλου ακροατή και από τη στιγμή που θα τα ακούσει έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το 2310-390 να βγει στον αέρα και να εξασφαλίσει τα ψώνια για έναν ολόκληρο χρόνο. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό μπαίνετε στο metrosport.gr. Γράφετε πάνω στην ειδική φόρμα που υπάρχει τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται και από εκεί και πέρα αυτομάτως παίρνετε μέρος στις καθημερινές κληρώσεις από τις 9:20 μέχρι τις 8:20 το βράδυ, 9:20 το πρωί με 8:20 το βράδυ και μόλις ακούσεις το όνομά σου έχεις 30 λεπτά να τηλεφωνήσεις το 2310 και τα 390. Ο διαγωνισμός και τα ψώνια της χρονιάς είναι μια προσφορά από τα σούπερ μάρκετ όλα, ακόμα πιο φθηνά με 4 καταστήματα. Ιατρού Γουγούση 59 Σταυρούπολη, Αλεξάνδρου Σταύρου 20 Χαριλάου, Αναξιμένους 26 Θεοδωρλαίου κάτω Τούμπα, Εθνικής Αντιστάσεως 16 Καλαμαριά. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Επειδή ο Κούγιας είναι φίλος μου προσωπικός και με κάλεσε στο Λάρισα ΠΑΟΚ, εγώ στο Λάρισα ΠΑΟΚ θα πάω. Εάν δεν πάνε οι δύο φίλοι μου οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ μεμονωμένα, κολλητοί μου, γιατί ο ένας είναι και φίλος του Κουλιανού, ένας κοντός με το Μούσιο Σιώπης, Σωσίας του Σιώπη, θα τον πάρω εγώ με το Κόρτοβα να πάμε μαζί, σε σουίτα. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. Το 98-80-90 δεν υπάρχει πια πλέον, έτσι δεν είναι. 90-90-90. Ο Γρηγόρης Κόκκινος απουσιάζει, δεν ξέρω πού είναι. Νάτος. Γεια σου Γρηγόρη. Τι έπαθες, τι πήγες πάνω στο κουτικό, Κάτω που συντήρησες αυτή. Σου δώσε έξτρα φρύμ. Τι. Αυτά έτσι τα παίρνεις. Εγώ τα παίρνω. Δεν έμεινε για μένα τίποτα. Δεν έμεινε για σένα τίποτα. Σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Ένα παλό που βγάλατε εκεί πέρα, λέει ένας φίλος, Μούγκα λέει ο Γρηγόρης, λέει έκανε. Θα τη βγάλει ένα πανό, λέει, σε ένα ατύχημα, πάνω σε ένα ατύχημα που έγινε τραγωδία. Μπροστά μου, το διάβασα, ναι, πριν. Στήσαν οι μπάτσοι, λέει, σκευωρία. Ναι. Ναι. Όταν θα αποφαθεί η δικαιοσύνη τι είναι, θα σου πω. Αλλά δεν βρίζει κάποιο νεκρό. Ναι. Δεν βρίζει κάποιο νεκρό το πανό αυτό. Ναι. Εγώ λέω για τα πανό αυτά τα ελληνικά. Ναι, λέει ότι είναι ατύχημα, δεν λέει ότι είναι. Μα δεν βρίζει κάποιο νεκρό. Ναι. Που έγινε τραγωδία, λέει. Ναι. Τι δεν καταλαβαίνει. Ραπτόφυλλο το σκηνικό με τον Κούτερ και το παιδάκι έγινε επίτηδες για να ρίξουν στάξει τα μάτια και το πανό που ανέβασε την προηγούμενη μέρα στους. Μπορεί. Πολύ ωραία, ωραίο μήνυμα. Πολύ ωραίο. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Αυτός ο Γαϊτάνος είναι. Άντε πάλι ο Γαϊτάνος. Ο Γαϊτάνος δουλεύει 4 μέρες το χρόνο. Ο 7-15. Ναι, το Πάσχα. Ακούμε. Οι γραμμές θες να ανοίξουν. Ό,τι θες εσύ. Ανοίγουν. Τα 3-9 δικά σας. Ναι. Καλά ρε Μαγουλήθρα, λέει εμένα. Μαγουλήθρα. Η συνοπαδή σου δεν ευχόταν καρκίνο στα παιδιά του Πιλάβιου.
Εκείνο δεν ήταν με διαφορά ότι ποιο χώρα έχει ανέβει σε γήπεδο. Τώρα θα αστείευεσαι, φίλε. Δηλαδή, δεν έχετε δει. Καταρχήν δεν είναι αυτό, ρε. Κάνει λάθο. Ο ηθοποιό. Νάτο, ρε, νάτο. Ο ηθοποιός είναι φωτιά τα μαλλιά του. Ναι. Ο ηθοποιό είναι που το κάνει. Βρά τον ηθοποιό. Εδώ οι Ολυμπιακοί δεν πάνε στον Πανιόνιο που είναι 4 χιλιόμετρα που πειράρε καραφλόβελο. Αυτό μα φαντάζει. Που υπάρχει κίνδυνο επεισοδίων δεν πάει κανένα. Ναι, τι επεισοδίων να μα κάνουν οι άλλοι επεισόδια. Ή οποιοδήποτε. Αυτό απαντάει. Δεν απαντάω. Αυτό στέλνει ο φίλο. Δηλαδή ώρε-ώρε ή το κάτι άλλο. Απαντάει ο φίλο. Ναι. Δεν πάει μεμονωμένα δηλαδή στη Λάρισα. Κάπου δεν δίνει ειστήριο άλλο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τα 390 δικά σου. Κορόιδερα να δώσει ο Σαββίδη να πάτε στη Λάρισα και ο Κούγια και να γίνει εκεί το έλα να δει. Φυσικά δεν θα πάτε. Πάμε στον κόσμο. Λοιπόν, η εκπομπή είναι προσφορά από του αδερφού Κωνσταντινίδη. Mm. Αν θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σα, τηλεφωνείτε στο 18133 και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη φροντίζουν για τα υπόλοιπα. Για οριστική λοιπόν διαγραφή γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Τελείωσε. Πάμε σε γραμμές, ναι. Πάνε στις γραμμές, Γρηγόρη. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Γεια σας, ομορφόπρα των Ελτζιανών κυμάτων. Λοιπόν, δεν μου λες, προχθές πώς έχει ο Άρης με τον Όφρε, πώς εσύ τι είχε. Τι είπε αυτός, δεν κατάλαβα. Πόσα κόπηκαν. 9.000 εισιτήρια στον Άρη. Πόσο? 9.000. Ο άλλος ο παππούς γιατί έλεγε 20.000 κόσμο για μέσα. Ποιος είναι ο παππούς? Ένας που πήρε χτες. Και ξέρω έλεγε ότι δεν να έχουμε πω. Καλή ομάδα. Τι να πω. Τι να πεις, τίποτα. 9.000 εισιτήρια. Ναι. Ναι. Εκτός αυτού, στα εισιτήρια είναι τρίτος μετά τη... Μετά τον ΠΑΟΚ ο Άρης. Ο Άρης, ναι. Τρίτος. Πρώτος είναι ο Σοφοκού. Ο Σοφοκού είναι πάντα πρώτος. Στα εισιτήρια. Ναι. Λοιπόν, για το παιδάκι καλά λες στον κόκκινο ότι είναι καλά είναι να τα αγκαλιάζουμε, να τα κάνουμε, αλλά μην τα βγάζουμε στις κάμερες. Άντε μπράβο. Καλά είναι να τα βγάζουμε. Άντε μπράβο. Είναι καμά μας να αγαπάμε αυτά τα παιδιά και τιμή μας, αλλά να μην τα βγάζουμε στο γυαλί. Στο γυαλί είναι τα βγάζουνε. Η Νόβα, άσχημο πράγμα. Ναι, άμα γίνει κανένα επεισόδιο τα κρύβουνε. Ναι, εντολή έχει λέει. Πάνω σε αυτά, ναι, ναι, τα παιδάκια. Εντάξει, εντάξει. Προβάλαμε τον αρεφισμό μας και την άσχημη ψυχή μας. Είναι κρίμα αυτό που κάνω. Μεγάλο κρίμα. Ωραίος, πάμε επόμενος κύριος. Ωραία τα είπε ο Σεραίος σήμερα. Πολύ ωραία τα είπε, βεβαίως. Έλα φίλε, ναι. 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 Ω, η ώρα των ακροατών είναι σέρνεται. Ναι. Έλα ρε φίλε, λέγε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Ωραία, έλα. Λοιπόν, η ιστορία με τον Όφη και τα Γιάννα, ξέρεις γιατί έχουν κόντρα αυτοί οι δύο. Από παλιά έχουν κόντρα. Με το παιδάκι που του βγάλανε το μάτι. Το ξέρω. Οπαδική είναι η κόντρα. Ωραία. Ναι. Και ο Όφη είχε βγάλει ένα πανί του, με ένα πανό τότε, με το μάτι το βγαλμένο του παιδιού. Και όλοι το είχαν κάνει καλά, φίλε, οι κριτικοί έχουν και άγρια ένστικτα. Εδώ τα σκυλιά τα βάζουν πάνω στα δέντρα και τα πνίγουν τώρα. Μιλάμε για άγρια ένστικτα. Εγώ δεν τους πάω με τίποτα. Για άλλο λόγο δεν τους παρασυρθεί, αλλά πάση περιπτώσει. Ναι. Για το δάγκωμα. Λοιπόν, ναι, άκου τώρα. Μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ. Ρε, δεν τελείωσε το πρωτάθλημα και εσύ μιλάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Όλα των ακροατών με εκνευρίζει όταν οι ακροατές είναι αργοί. Ναι. Είναι ανουσιώδης. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Έλα φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Από Λάρισα παίρνω τηλέφωνο. Μάλιστα. Σας ακούω. Χαίρομαι μαζί που είστε καλά, παρέα. Καλά Λάρισα, από πού μας ακούτε? Έχει σήμα. Λέω, έχει σήμα εκεί πέρα, μας ακούει. Ιντερνετικά μας ακούει. Κάτσε να μάθουμε. Σας ακούω πάντως κάθε μέρα και σε ένα Ραπτόπουλο το πρωί. Το πρωί ξυπνάς ο Σολωνής. Για τη Λάρισα, για τον Κούγια. Ναι. Δεν έχω τίποτα με τον ΠΑΟΚ, ναι. Αλλά αυτό που έγινε με τον Πλιώνα. Είναι ανεπιθύμητοι οι παοξίδες, όχι οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Ναι. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά και έτσι. Δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα. Ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μόλις βλέπουν ότι έχουμε αριθμό της Λάρισας, αρχίζουν και σπάνε. Τζάμια, οτιδήποτε. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στη Λάρισα. Οι παοξίδες. Αυτό κάποτε κάτσε πρέπει να σταματήσει. Σταμάτα, ναι.
Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό. Δηλαδή βλέπουμε πινακίδες Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εντάξει, δεν μπορεί να έρθουν μεμονωμένα παοξίδες, δεν πρόκειται να έρθουν. Σ' άλλα γήπεδα πάνε. Συγγνώμη, κύριε. Δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ δύο πράγματα. Ναι. Το ένα είναι μέσα στην Τούμπα ένα μεγάλο πανό, η Λαρισαίη, μία κροτίδα στο λαιμό. Εισαγγελέας μπορούσε να παρέμβει εκείνη τη στιγμή. Δεν έγινε τίποτα. Και το άλλο είναι όταν πέθανε ο Ντενίγρη, αν θυμάστε τον παίκτη που πέθανε από καρδιά. Ναι, 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 στον ύπνο του. Ναι. Ναι, όταν έγινε, έδωσαν ανακοίνωση ότι θα γίνει ενός λεπτού σιγή, mm-hmm. και αυτό το πράγμα με έκανε φοβερή εντύπωση, mm-hmm. Στους παουξίδες τώρα, τους Θεσσαλονικείς, τα αφήνω σε εσάς. Ενός λεπτού σιγή και όλοι οι οπαδοί πιάνανε, καταλαβαίνετε τώρα. Και κάνανε οπαδοί, κοιτάξτε, κυρία μου, πιάνανε... έχουν άγρια ένστικτα. Λοιπόν, και... αυτό ναι. όμως, όπως λέγατε προηγουμένως ότι είναι ένας νεκρός και έτσι, δείχνει ότι πρώτον δεν σέβεσαι τον εαυτό σου και μετά οποιονδήποτε άλλο. Ναι, για όμως, να κάνεις αυτή την κίνηση. Μισόλεπτο. Τι δικαιολογίζεις εσύ. Δέχομαι ό,τι λέτε. Τι δέχεσαι, φυσικά δέχεσαι. Εσείς είπατε όμως κάτι το οποίο με προβληματίζει. Τι είπε η γυναίκα. Ναι, λέτε ότι εμείς αυτό που έγινε με τον Πλειώνα δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Είμα η Λαρισαίη, η Λαρισαίη, η Λαρισαίη, δεν μπορούν να το ξεχάσουν. Ο άνθρωπος καθόταν και του ήρθε μια κροτίδα και σκοτώθηκε. Φωτοβολίδα ήταν, δεν διαφωνώ καθόλου. Οτιδήποτε, ό,τι και να ήταν, σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Ξεχνιέται αυτό το πράγμα όταν βλέπουν τη μητέρα, όταν το βλέπουν τους συγγενείς τους. Δηλαδή, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Τι τους δικαιολογείς, μωρέ. Μα προηγουμένως αυτό είπα, ότι πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά δεν ξεχνιέται. Τέλος. Είναι μερικοί συγγενείς. Είναι οτιδήποτε που δεν θα το ξεχάσουν αυτό. Λένε ότι οι παοξίδες είναι δολοφόνοι που σκοτώσαν το παιδί μου. Αυτό δεν ξεχνιέται. Πώς να το κάνουμε τώρα. Εγώ θέλω να το ξεχάσω, να περάσω μπροστά. Εντάξει, γιατί λέω ότι... να μην το προχωρήσουμε. Εντάξει, καλό... να είστε καλά. Καταλάβατε. Να είστε καλά. Ναι. Να είστε πάντα καλά. Σας εύχομαι υγεία. Να είστε καλά. Και σας ακούω πάντα, να ξέρετε. Να είστε καλά. Εδώ τώρα η γυναίκα λέει δεν το ξεχνάω. Εδώ οι παοξίδες δύο χρόνια δεν ξεχνάνε που βρήσαν τη μαμά με το πανό. Θα ξεχάσει άλλο το νεκρό. Κάτσε ρε κόκκινε. Ο άλλος του βρήσαν τη μάνα και του έχει αμέτη μου χαμπέτη να σε ρίξει να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι παρακαλώ. Πάλι καπνίζεις. Α, θα τη φάω τη φασολάδα. Δεν τη γλιτώνεις. Α, θα είναι και θα είναι φασόλια σιτσανίου. Και θα κλειδώσω την πόρτα. Και θα πάρω το κλειδί εδώ και λαπάρτε εσύ αν μπορείς το κλειδί. Θα φας κάτι γροθιές. Μα κάτι γροθιές. Τριάρια, τεσσάρια. Κάνεις κάτι μάγουλα ωραία. Ξέρεις τι ωραία που θα φεύγουν τα χέρια. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μιλάς Γρηγόρη. Ναι. Ο Νάσης αυτοκτόνησε. Όχι. Πώς βρέθηκε, στις ρόδες από κάτω. Πώς βρέθηκε. Ναι, πώς βρέθηκε κάτω από τις ρόδες. Όταν θα αποφαθεί το δικαστήριο για το πώς βρέθηκε. Γιατί δεν είναι στην αλήθεια, γιατί δεν είναι στην αλήθεια. Δικαστήριο θα πεις τώρα εδώ. Γιατί δεν είναι στην αλήθεια, ποιο δικαστήριο και βλακίες λες. Δηλαδή, ποιο είναι το ψέμα. Μπράβο στο δικαστήριο. Το ψέμα πώς βρέθηκε κάτω από τις ρόδες, πώς βρέθηκε, δεν τον κυνηγήσανε. Περίμενε. Εγώ λέω ακόμα και να τον κυνηγήσανε, τον πρόξανε να πάει στο αυτοκίνητο. Άκου τώρα. Ρε εσύ τρελαπουλάς τώρα. Όχι, μιλάω σοβαρά. Τρελαπουλάς. Εσένα άμα σε κυνηγήσουν 10 άτομα, δεν θα προσπαθείς να βρεις τρόπο για φυγής. Εννοείται. Εννοείται. Αν ήταν δεξιά και αριστερά, τόσο πού θα πήγαινε, αναγκαστικά θα περούσε τον δρόμο. Ναι, έχει γίνει κάποιο δικαστήριο και αυτό. Άντε πάλι, ρε στο δικαστήριο. Άντε, ρε στο δικαστήριο κατά μέρα. Σε μην τρελαίνεις τώρα να πούμε. Ποιο δικαστήριο λες. Δεν τρελαίνεις, δεν κατάλαβα. Μα τον εκνευρίζεις. Να πεις την αλήθεια, ρε φίλε. Πες την αλήθεια, μέσα στο κολοτούμπας. Ρε φίλε, ήμουν εκεί για να ξέρω. Δεν ξέρει. Ο κόσμος όχι του πάνω και σου κρυφό καμάρι δηλαδή, αυτό θα πει. Εγώ ένα καμάρι που σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Είναι δυνατόν. Έλα Γρηγόρη, κοίταξε, άμα δεν μπορείς παράλληλα δεν πάνε γίνει αγρότης. Άιτε. Ρε φίλε, κάνουμε διάλογο τώρα ή μιλάμε ότι να είναι. Αγρότης φίλε, δύσκολη δουλειά είναι. Πώς θα γίνει αγρότης. Έκλεισε ο όρκλος. Πάμε επόμενη. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Έλα ραπ. Έλα φίλε με το παχύ το λάμδα, εσύ είσαι, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε, εσείς είστε. Ο ψηλός σήμερα, δέκαθλο από χθες. Οχ, εσύ ο Βόδερος είσαι, ο δεκαθλητής. Εγώ. Ο, κασίμασλαν, έλα. Λοιπόν, χθες περάσαμε πολύ ωραία. Είχε πολύ γέλιο χθες. Ναι, πολύ καλά ήτανε. Καλά και τα ερωτήματα, απλά, ναι. Απλά πολύ υποκρισία από τους παοξίδες, πάρα πολύ. Δηλαδή. Ρε εσύ δεν βάλαμε στοίχημα με τον άλλον ότι θα πάει μεμονωμένα στη Λάρισα, ο άλλος με το Μούσι, ο κοντός. Βάλατε, άστο αυτό τώρα, άστο. Θα πας στη Λάρισα, ρε, να πούμε. Πάνε του λέω, τι με νοιάζει εμένα. Ναι. Βγαίνουν και λένε ότι το γήπεδο της Λάρισας είναι πιο σκληρή έδρα από του Άρη. Ναι.
Αυτά είναι πράγματα σοβαρά. Έτσι λένε. Πιστεύουν αυτό που λένε. Ποιο σκληρή έδρα από του Άρη, σιγά. Η Λάρισα. Ναι. Προκαλώ τώρα τους Παοξίδες να βγουν και να πούν αυτό. Ποια είναι η πιο σκληρή έδρα για αυτούς. Ναι. Χθες είχες εκεί δύο-τρεις Παοξίδες, λέγανε το Χαριλάου λέει εκκλησία είναι λέει. Ναι. Ναι. Κάναμε μια έρευνα. Για να σε πικάνουν ρε φίλε το λένε. Κάναμε μια έρευνα. Ποιο γήπεδο, διαδικτυακή. Ποιο γήπεδο είναι το πιο δύσκολο παδικά για τους Παοξίδες. Χαριλάου, Καφτατζόγλιο ή Λάρισα. Βγήκε το Χαριλάου 60%, δεύτερη η Λάρισα και τρίτο το Καφτατζόγλιο βγήκε. Και κάτι ακόμα. Ναι. Προσκαλώ το φίλο μου τον Αλέξανδρο φέτος. Ναι. Στο Αχώι, τον περιμένουμε. Οχ. Θα τον έχουμε με ρωσίδες, με μπελβεντέρ, με βότκες. Ω, το Παοξάκι θα περάσει καλά στο Αχώι. Ναι. Το περιμένουμε. Μια σκίστε boarding card. Είναι boarding card εκεί τα παιδιά, δεκαθλητές και τα λοιπά. Θα έρθω κι εγώ με τον κόκκινο να πιούμε ποτά. Ελάτε, ελάτε. Με ακριβή βότκα. Όπα. Ναι, ρε, θα πάμε να πιούμε ακριβή βότκα τώρα που θα καλοκαιριά. Πίνει βότκα, ρε. Μα αντέχει. Καλοκαίρι με λεμονάδα. Ναι. Με λεμονάδα. Θα πάμε στο Αχώι, τα παιδιά είναι boarding card εκεί. Παίζανε μουσική εκεί πριν από 30 χρόνια. Έπαιζε μουσική στο Αχώι. Μάλιστα. Έγινε μεγάλε. 30 χρόνια. Καλή συνέχεια. Έγινε αγόρι γλυκό. Βρε καραγκιόζητες λέει. Εμείς. Το παιδάκι ήθελε να πάει στο γήπεδο να πατήσει χορτάρι. Βλήματα. Ναι. Ας πάνε οι Ντεμέκ Μάγκες Παοξίδες στη Λάρισα. Λέει αυτός. Ναι. Ναι. Τι ομάδα είναι αυτός. Μάλλον Ολυμπιακός. Εσύ που είσαι Μάγκας Ολυμπιακός πάτησε το πόδι σου στη Λάρισα. Δεν πήγες. Πού να πάτε στη Λάρισα. Αρχιανός πάτησε το πόδι σου στη Λάρισα. Πού να πάτε στη Λάρισα. Παοξής. Θα πάω στη Λάρισα μου λέει. Πάνε. Ο Κούγιας οπ, έκοψε το δρόμο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Κούγιας μπορεί να άκουψε το δρόμο, αλλά δεν μας κρατάει τίποτα. Μπράβο. Αυτό θέλω να ακούω. Έτσι. Έτσι. Και όσο τώρα για την κυρία που είπε δεν θα βρίσω και θα πω τίποτα. Μια κυρία δεν την βρίσουμε. Είμαστε gentleman. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο ναι. Να έρχονται αυτοκίνητα με πινακίδες Λάρισας και να σπάζονται εδώ. Μόνο στο Βόλιο γίνονται αυτά. Έτσι. Α, μπάμπα. Ναι. Σωστό. Σωστό. Εκεί έχουνε... Τώρα μου λέει τρελά πράγματα. Εγώ έχω 2-3 συναδέλφους που είναι και με, το, με τους Monsters. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη τα παιδιά. Με πινακίδες της Λάρισας δεν τα έχει πειράξει κανένας. Μας τρελάνε τώρα. Πού τα είδα αυτά. Ναι. Τέλος πάντων. Εμείς θα πάμε στη Λάρισα και ό,τι θέλει ας κάνει ο Κουγιάς. Και από εκεί και πέρα θα πάρουμε και τον Double και θέλω την άξη στο τελικό. Καλή ποιος δεν θέλει την άξη στο τελικό. Έτσι, έτσι. Ποιος δεν θέλει την άξη στο τελικό. Έτσι. Πάμε, δεν πάμε στο τυροκομείο FC. Το φλόκο λέει το έχουν από εμάς όταν φτιάξανε το γήπεδο. Double εμείς οι κανείς. Δεν λέμε αυτό, ρε φίλε. Άλλο λέμε. Θεοδόνη, δεν προλαβαίνω. Γλυκέ Θεοδόνη. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς, ναι. Λοιπόν, θα απαντήσω λίγο στην κυρία. Ναι, να απαντήσει την κυρία, αλλά να σε ακούμε γιατί το κινητό σου μάλλον είναι... Ναι. Κλείνω. Λοιπόν, εγώ πήγα λοιπόν το 84-85 με δύο συμφοιτητές μου στη Λάρισα τότε που πρωτοέβαλε το Χόρτο. Ναι. Θα το θυμάστε. Έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, κερδίσαμε 2-1. Πολύ γρήγορα λέω το εξής. Όταν κατεβήκαμε, ο ένας φίλος μου ήταν συμφοιτητής Αλαρισαίος. Όταν κατεβήκαμε στους δρόμους της Λάρισας και περιφερόμασταν μέχρι να πάμε στο Αλκαζάρ, εμφανίζονται από μια γωνία. Μιλάω ξανά για 84-85. Ναι. Εμφανίζονται 3-4 Λαρισαί με κασκόλ του ΠΑΟΚ. Εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα. Αυτός κατάλαβε από το πως μιλήσαν και κάναν και μας πιάνουν από το γιακά και λένε φορούσατε κασκόλ της ΑΕΛ. Εκεί πονηρεύτηκα εγώ γιατί κανένας ΠΑΟΚ δεν λέει την Λάρισα ΑΕΛ. Τέλος πάντων και τους μιλάει αυτό στη γλώσσα του και μας αφήνουν. Αλλά το σημαντικό είναι και παντάω τώρα στην κυρία γιατί μίλησε για τον Πλιώνα αυτό το ατυχέστατο γεγονός που όλοι το καταδικάζουμε ότι μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο της Λάρισας είδαμε ένα τεράστιο πανό που έλεγε «Καλώς ήλθατε στην Ελλάδα». Αυτό και στα Γιάννενα το. Αυτό και στα Γιάννενα έχει γίνει. Εγώ το έλεγα. Λοιπόν, «Καλώς ήλθατε στην Ελλάδα». Έτσι. Αυτά και τίποτα άλλο. Γεια σας. Να είστε καλά. Αυτό και στα Γιάννενα έχει γίνει. Νικητής για τον διαγωνισμό για τα ψώνια της χρονιάς που έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει μαζί μας είναι ο κύριος Αντωνιάδης Γαβριήλ. Γαβριήλ. Αντωνιάδης Γαβριήλ. Πρέπει να επικοινωνήσει, να πει στη γραμματεία ότι είναι ο νικητής για να πάρει προτεραιότητα. Ωραία. Παρακαλώ. Γαβρίλ, ωραίος. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, θα πάμε στη Λάρισα
όπως είχαμε πάει και στα εγγένεια όταν είχαν κάνει το κύριο το καινούριο. Θα πας. Και κερδίσαμε. Φυσικά θα πάμε όπως πήγαμε τότε, γιατί και τότε ήμασταν πιο πολλοί από αυτούς. Ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Οπαδικά. Και μια άλλη απάντηση στην κυρία. Εγώ είμαι από Κατερίνη. Ναι. Είχαν έρθει πριν από 4 χρόνια οι Λαρισαίοι. Ναι. Και πετάξαμε τον πολίτη στην κερκίδα με τα παιδάκια. Οι Λαρισαίοι. Ναι. Στα παιδάκια. Στα παιδάκια Λαρισαίοι. Εγώ όμως αρνούμαι να πω ότι οι Λαρισαίοι είναι αυτό που είναι και τους θέλω και στην πόλη μου και τους έχω και φίλους μου. Ναι. Αυτή η κυρία καλά θα κάνει, θα κάτσει στην πουγάδα, να κάνει κανένα καλαμαράκι και μισθό για την νηστεία και να μην ασχολείται γιατί πότε μαγειρεύει, πότε μαγειρεύει και μερικά παιχνίδια τα βλέπει, μερικά δεν τα βλέπει. Ναι, αυτό έχεις να πεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα πας δηλαδή, μεμονωμένος. Ορίστε, ναι, μεμονωμένος, ναι. Με κασκόλ. Για και τότε μεμονωμένος πήγα. Ωραία, μπράβο. Συγχαρητήρια. Μ' αρέσει. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Κάτι που πάνε μονωμένο σε προοδευτική, σε Ιωνικό, σε Βύρονα. Άρα είσαι μάχημος. Σε Φιλαδέλφια, 11 άτομα μας έχει φωτογραφία. Ωραία. Του Σπόρ μας έχει φωτογραφία. Η 11 ηρωική του ΠΑΟΚ. Ωραία. Μ' αρέσει. Είσαι ένας από τους ηρωικούς οπαδούς. Okay. Τότε με τον Μπέλι φάγαμε 4 γκολ. Αλλά είμαστε άλλο τα γκολ, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε γλυκό αγόρι. Επόμενος. Έγινε γλυκό αγόρι. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Μ' αρέσουν οι μάχημοι στις πράξεις και όχι στα λόγια. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Εσύ είσαι μάχημος δηλαδή. Α, εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος, δε. Για πες μου λίγο Φαλακρέ. Ναι. Εγώ θα πω και εσύ θα το διασταυρώσεις. 2 Απριλίου σήμερα που μιλάμε. Ναι. Ο Άρης έχει μια ομάδα κατά την άποψή μου μοντέλο. Με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Και δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ πουθενά. Το υιοθετείς ή έχεις αντίθετη άποψη? Όταν δεν το υιοθετούσα χρώσταγε. Φυσικά και το υιοθετώ. Περίμενε. Το υιοθετείς αυτό που λέω ότι δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Μα... εγώ έχω αυτή την εικόνα για την πάρα. Μα ο Καρυπίδης έκανε τον Άρη Φερέγγιο. Δυστυχώς, ευτυχώς για εσάς δεν είναι αργανός κοινωνικός. Λοιπόν, εσύ όμως προσωπικά, ναι. Σε σένα απευθύνομαι. Ναι. Εδώ και 2 χρόνια, ναι. Που μας έρνεις όλες αυτές τις ανοησίες για τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, δεν έχεις να απολογηθείς. Στον κύριο Καρυπίδη να απολογηθείς και εκείνη του έχω πει. Έχεις πει, Φαλακρέ εσύ, του κόσμου τις ανοησίες για τον Καρυπίδη. Πες μία. Του κόσμου. Μία. Πολλές. Τη μία. Πάρα πολλές και το ξέρεις πολύ καλά. Μία ότι είναι απείρωτη, ο Διούδης κλαίει στα αποδυτήρια, δεν έχετε μαντήλι να κλάψετε, πέθατε στην ποδιά του Σαββίδη, έχεις πει 1 εκατομμύριο πράγματα. Κοίταξε, ότι ο κύριος Καρυπίδης... Έχεις πει ότι ο Άρης θα πάει για σωτηρία και πουθενά δεν απολογήσει. Στάσου ρε, περίμενε, μην βιάζεσαι. Έχεις το ακαταλόγιστο να το ξέρω. Στάσου ρε, μην βιάζεσαι. Ότι ο κύριος Καρυπίδης... Τι να μην βιαστώ. Στάσου ρε, μην βιάζεσαι. Ο κύριος Καρυπίδης έχει κάνει και δουλειά με τον κύριο Μαρινάκη και δουλειά με τον κύριο Σαββίδη. Είναι αλήθεια αυτό ή δεν είναι? Άστο αυτό, εγώ σε λίγησα. Εγώ τι είπα από όλα αυτά. Εγώ είπα ότι... Άσε τις άλλες ανώνυμες εταιρείες του κύριου Καρυπίδη. Ναι. Και τι είπαμε για τον Καρυπίδη. Δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Βρε, τι είπαμε για τον Καρυπίδη. Ομάδα μοντέλο. Άντε πάλι τα ίδια. Διαφωνείς. Βρε, άντε πάλι τα ίδια θα λέμε. Πες τι με αυτό είπα για τον κύριο Καρυπίδη εγώ. Ότι τι. Δεν έχεις πει ότι δεν έχει μαντήλι να κλάψει εδώ και 2 χρόνια. Που μας πήρε από τη Γάμα Εθνική από τα χωράφια. Τα ίδια δεν λέει για τον Καρυπίδη. Φίλε. Μπορώ να επέμβω. Να επέμβεις. Ναι, να επέμβεις. Ναι, αν λέω κάτι παράλογο να επέμβεις. Όχι, ναι. Κοίταξε. Ο Κωστής ο Ραπτόπουλος τον έσκησε και δικαιολογημένα την περίοδο που ψώνιζε γιατί ο Καρυπίδης έχει ένα προσόν. Μαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα στο ποδόσφαιρο. Απίστευτα γρήγορα. Είχε πάρει και κάνει μια ομάδα υπερτιμολογημένη, υπεραξίας που δεν μπορούσε να κάνει πρωταθλητισμό στη Β' Εθνική με το μυαλό που είχε τότε και πέταξε λεφτά. Τότε τον είχε σκίσει. Αυτό δεν αφορά τον κύριο Ραπτόπουλο όμως. Τι λες? Λάθος κάνεις. Τον είχε σκίσει. Εσύ τον Καρυπίδη όταν δεν ανέβηκες από τη Β στην Α και ερχόταν ο Απόλλωνας στον Εύωσμο με τα όπως περνούσε και στις Σέρες, δεν έλεγες ρε Καρυπίδη, ρε Καρυπίδη, έχασα 2 χρόνια εξαιτίας. Εσύ τον είχες στα όπα όπα τον Καρυπίδη. Όταν βγήκε ο Απόλλωνας, 1 λεπτό και η Λαμία και δεν βγήκε ο Άρης στην Α Εθνική. Τον είχες στα όπα όπα. Εγώ σε μιλάω για κάτι συγκεκριμένο. Και εγώ σε μιλάω για σου κάτι λέω ότι έχει πληρώσει όλους τους διακανονισμούς που χρωστούσε και η ΠΑΕ Άρης δεν χρωστάει πουθενά. Αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο και το ψάξαμε, ναι. Και το βρήκαμε. Είπε είναι πολύ στην αρχή του πρωταθλήματος, πάλι σου το ξαναλέω γιατί μάλλον δεν τ' άκουσε. Και ευτυχώς δεν είναι αργιανός ο Καρυπίδης. Ότι ο Άρης θα πάει για σωτηρία. Το είπες ή δεν το είπες. Βεβαίως και ευτυχώς που δεν είναι αργιανός ο Καρυπίδης και είναι άλλη ομάδα. Γιατί σε αργιανούς όταν έπεσε η ομάδα 30 χρόνια έφτασε εδώ που έφτασε. Εσύ είναι συμφωνεί. Είναι πολύ πιο αργιανός από όλους τους αργιανοπατέρες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να είσαι καλά φίλε. Ωραία τα είπε.
Ωραία καλά. Τα είπε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αντωνιάδη Γαβρίλ. Ποιο είναι ο Αντωνιάδη Γαβρίλ? Ο νικητή. Α, ο νικητή ο Γαβρίλ. Λοιπόν, ναι. Γαβρίλ, καλησπέρα. Γεια σου, Γαβρίλ. Καλησπέρα, παιδιά. Σε φωνάζουνε Γαβρίλ ή έχει κάνει? Όχι, Δανίλ το λένε. Όχι. Με φωνάζουν, ναι, με φωνάζουν. Το λένε, ρε, κόκκινε. Γαβρίλ το λένε. Πρέπει να το λένε Ελάκι. Μπορεί να έχει υποκοριστικό. Ελάκι μπορεί να το λένε. Σε λένε Ελάκι Γαβρίλ. Όχι, όχι. Δεν το λένε. Ρεθυρίο είσαι με τη μία τηλεφώνει κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο. Α, δεν άκουγες. Τα άκουγα απλά επειδή ακούω μέσω ίντερνετ. Εγώ άκουγα λίγο πίσω. Ακούς εκτός Θεσσαλονίκης ή σε χώρο εργασίας και γι' αυτό μέσω... Σε χώρο εργασίας, ναι, ναι. Άρα το φίλο που σε πήρε τηλέφωνο, νομίζω ότι αν το καλό είσαι ο νικητής... Ναι, θα του δώσεις για τα 200 ψώνια... ευρώ. Ναι. Όχι. Του χρωστάω. Όχι ρε, κακοτόπουλο που και που πρέπει να το δίνεις. Αυτό λέω. Έτσι, καλό κόκκινο. Οικογένεια έχεις? Όχι, φύτρωσε. Όχι, όχι. Φύτρωσε. Δεν έχει οικογένεια. Δεν έχει οικογένεια, φύτρωσε αυτός. Μανιτάρι. Μόνος του. Γιατί μπαμπά, μάνα, ξαδέρφια, αδέρφια δεν έχει. Δεν έχει οικογένεια. Έχω, έχω, δεν έχω δικιά, μάνα έχω. Μάνα έχω. Φύτρωσε, τι έγινε. Πιο φελά από τον δίπλα μου. Οικογένεια λέει, όχι, φύτρωσε αυτός, μανιτάρι. Αν έχει παιδιά, αυτό εννοώ ρε φίλε, γυναίκα, παιδιά, μπορεί να μείνει μόνος. Σε κατάλαβα, εγώ κόκκινο, σε κατάλαβα, δεν σε καταλαβαίνει ο άλλος, άσκον. Ο άλλος για να καταλάβει πρέπει να μπορεί. Λοιπόν, τα συγχαρητήρια μου. Συγχαρητήρια, φίλε. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είσαι πάντα και παντού τυχερός. Έτσι, να είστε καλά. Δουλειά να έχεις, να είσαι καλά. Πάλι συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πάλι το έβγαινε, πεινάζει να σε πάρω καλά. Πώς γράφεται το συγχαρητήριο? Μα που κρογιόταν. Όχι, άστα, σίγμα. Τα φωτά. Ψιλονίτα, ρε φίλε. Άστα. Πώς γράφεται? Σίγμα, ναι. Χ, αλφα. Συγχαρητήρια. Σίγμα, ύψιλον. Μετά. Ήτα. Όχι. Τι. Γάμα, χ. Α, αυτά εδώ, όχι, όχι. Συγχαρητήρια. Σίγμα, χ, αλφα, ρο κτλ. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Ικανοποίησα με αυτό. Τι να ικανοποιηθώ? Ότι τρώω τα φωνήτα. Όχι, σου τρώω. Σου δημιουργεί η αίσθηση. Εφορία, τι. Εφορία έχω, ναι, έχω να πληρώσω εφορία. Εσύ πάλι σε έχει να πληρώσει. Ναι. Σε σένα μόνο έχουν να πληρώσουν. Μάλιστα. Και την πληρώνουν δυστυχώς οι διπλανοί σου. Έτσι. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Μετρόπολης, ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Ακόμα 20... Όχι, 20-19 λεπτά μένουν μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Το 23-10 και τα 3-90 είναι γεμάτα. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Ενώ μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τον διαγωνισμό. Προκειμένου να πάρετε μέρος και να είστε εσείς αυτός ο οποίος θα κλειδώσει τη συμμετοχή του για τα ψώνια της χρονιάς. Στις κληρώσεις που γίνονται από τις 9:20 μέχρι τις 8:20 το βράδυ. Και να κερδίσετε τα ψώνια. Να είστε εσείς ο τελικός νικητής, τη μεγάλη κρούση την οποία θα γίνει. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Τι κάνετε? Γρηγόρη. Έλα φίλο μου. Έλα με ακούς. Το έχω καημό ρε φίλε, γιατί ακούω πολύ Μετρόπολης. Ακούω και σένα, ακούω και το πρωί τα κουμπαράκια, ακούω και το Ζαέρε. Ακούω και τον Καμόρα, όλους τους ακούω. Δεν βγήκε ένας Ερνός να μιλήσει για την ομάδα του. Και αν θα βγει θα μιλήσει για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Μόνο για τον ΠΑΟΚ, για τον Ραπτόπουλο που στριγκάρει και για τον ΠΑΟΚ. Έλεος πια. Δεν έχουν ομάδα να μιλήσουν. Πείτε μας τι ομάδα είστε, τι προβλήματα έχετε, τι κατεβάζετε, τους στόχους σας. Τι ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ συνέχεια, ρε. Μπορείτε να φτάσετε στον ΠΑΟΚ εσείς. Μας έχετε κουράσει. Σε εμάς απευθύνεσαι? Όχι. Στους άλλους. Στους Αριανούς λέω. Εμείς τι. Στους Αριανούς λέω. Έτσι. Άντε, περαστικά και να μας πούν και τον αγροτουρισμό που κάναμε τόσα χρόνια στη Β' και στην Α. Άντε, γεια. Έκανε χθες ο Καμόρα ένα αλήτικο ωραίο, μ' άρεσε. Το οποίο κατέβηκε βέβαια από το Μετρόπολης, κακός βέβαια, εγώ δεν το κατέβαζα. Είχε κάποιους μετανάστες η κερκίδα της ΑΕΚ και γράφει ο Καμόρα, αφού δεν μπορείτε να γεμίσετε το γήπεδο, φαίνεται λαθρομετανάστες. Και ήταν παιδιά και λαθρομεταναστάκια δηλαδή. Και πω και τι είναι αυτά που γράφει και ιστορίες κτλ. Και το κατεβάσανε, εγώ δεν το κατέβαζα. Γιατί είπε για λαθρομετανάστες. Όλες οι αριστερές οργανώσεις φωνάζαν κτλ. Εγώ δεν το κατέβαζα, πήρε τηλέφωνο, έμαθα ο γραφείο τύπου της ΑΕΚ, παρεξηγήθηκε κτλ. Αν είπε ψέματα ο Καμόρα, να το στήσετε στο απόσπασμα. Αν είπε αλήθεια, μην τον πειράξετε. Λέει εσύ κόκκινε, τι άποψη έχεις? Δεν ξέρεις, εσύ θα μείνεις απ' έξω από το θέμα. Πώς θα πω ρε φίλε κάποιον, λάθρο μετά, το ξέρεις? Είναι. Ότι είναι λάθρο μετανάστης. Τι, νόμιμος είναι? Το ξέρεις? Εσύ ξέρεις ότι είναι νόμιμος? Μπορεί να το αποδείξεις? Μπορεί να το αποδείξεις ότι είναι νόμιμος.
Για να μην... Εγώ μιλάω μόνο με στοιχεία. Ναι. Για κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να έχω στοιχεία, ναι. Να πω τι. Ναι. Όλα τα άλλα. Ναι. Είναι μισόλογα. Μισόλογα. Ναι. Τελείως. Ξέρω ότι εσύ γεννήθηκες στην Τούμπα, είσαι του Μπιώτης, είναι αυτό. Αν μου πούν κάτι άλλο θα πω δεν ισχύει. Ναι. Ξέρω αυτοί αν έχουν νόμιμα χαρτιά. Ναι. Αν είναι πρόσφυγες ή ναι. Αν είναι λαθρομετανάστες. Ναι. Γιατί υπάρχει διαφορά. Ναι. Τι να πω. Μάλιστα. Έτσι να λέμε αέρα, λόγια του αέρα για να μιλάμε. Ναι. Λες, ε. Ναι. Πώς φαίνεται. Ό,τι πεις, τι. Εγώ ρωτάω. Το λάθος που σε αυτό που λέω που είναι. Τελικά ήταν μετανάστες, λαθρομετανάστες. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρουμε τι ήταν. Μπορώ να ξέρω. Πρέπει να ψάξουμε όμως να βρούμε. Δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτό. Ναι. Αρνών δουλειά είναι. Αρνών δουλειά. Παρακαλώ. Τελικά κύριε Δημάτου, είχε δίκιο ο Καμόρα, ήταν λαθρομετανάστης ή μετανάστης κανονική. Να ξέρουμε. Πάντως, εμένα δεν με πείραζε αν έλεγαν την ομάδα μου ότι δεν γεμίζει το γήπεδο. Λογικό είναι. Με το μάνταλο και τα μπακασέτα πώς θα γεμίσει το γήπεδο. Και όχι μετανάστης, λαθρομετανάστης. Στο τέλος δεν πηγαίνει ούτε ο Μελισανίδης να βλέπει αυτή την ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Παραβλέπω. Επόμενη γραμμή. Εδώ ο Καστοριανός εξαφανίστηκε. Ο Παπαγιανόπουλος έχει κλείσει το Facebook κάτω στην Αθήνα. Βέβαια. Δεν ασχολείται ο εξής, τι! Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Ακούμε. Πεντακάθαρα, καμπάνα ναι. Το Ιθαράπη. Ναι, Κοτσαρή. Μάλιστα. Η Κυριακή πράσαμε πολύ ωραία, κάνουμε την εκδρομούλα μας, όμορφη. Όμως υπάρχει και άλλες ομάδες, δηλαδή όταν λέμε στα μηχανάκια που βάλουνε εσάτμιση, όπως είναι η Λάρισα και άλλες ομάδες, να μην ζηλεύουν και να βρούνε τώρα σκοτώσαμε. Καλά, εντάξει, παλιά είναι αυτά τώρα. Στην Ξάνθη πήγες εσύ, πήγες στην Ξάνθη. Πήγες. Εγώ πήγα και στην Ξάνθη, πήγα και στη Λάρισα. Στη Λάρισα θα πας τώρα, στη Λάρισα. Θα πας. Θα πάω, άμα τύχει θα πάω. Άμα τύχει. Τι άμα τύχει. Άμα βουλεύει, θέλω να σου πω. Α. Τα εισιτήρια. Εγώ θα πάω, να ξέρεις. Θα τα βρούμε εκεί τότε, ε. Εντάξει. Θες να σε πάρω με τα μάξι μαζί μου. Θα πάω, θες να δεις μαζί μου. Εσύ δεν όχι, αυτός θέλει να... Για να σου πάρει τη βενζίνη αυτό. Ε, ναι. Κατάλαβε για την καλή κούτρα. Θα τσοντάρεις. Ήθελα να πω. Θα μπει στα μάξι του χωρίς να πληρώσεις. Δεν μπορεί να βγεις μετά, κλειδώνεις τις πόρτες. Θα τσοντάρεις. Ναι. Θα τσοντάρουμε. Σε πάω στη σουίτα εγώ, ήσυχα, ήσυχα. Βρε, εδώ έβαλε δικηγόρο να πληρώσει πρόσδομο σε διόδια τώρα, πλάκα μου κάνεις. Ξέρεις τι σπάκος είναι αυτό. Δύσκολα είναι τα ζώνια τώρα, τι να κάνουμε. Ποια δύσκολα, από μικρός έτσι ήταν. Τις δεκάρες θυμάσαι. Άμα φοβάσαι να πας θα σε πάρω εγώ μαζί μου ρε. Δεν φοβάμαι. Τις δεκάρες θυμάσαι. Δεν είμαι της φασαρία. Μη μας συλλάβουνε, όχι τίποτα άλλο. Κοιτάξτε πάλι πάω οξύ καταζητούμε. Θα έχω το κούγια εγώ να μας βγάλουν, μη στεναχωριέσαι. Α, καλά. Η μάπα σου είναι παραβατική ή είσαι κανονικός άνθρωπος. Να μας χώσει αυτός. Να έχουν μια άλλη συνάντηση. Η φάτσα σου λέω είναι παραβατική ή είσαι κανονικός άνθρωπος. Εγώ είμαι ο Ρουμάνος, ο Ντανίλ, δεν άμα το ετοιμάσαι. Άμα είσαι Ρουμάνος δεν φοβάμαι τίποτα. Άντε, μπράβο. Όλο και κάτι θα είσαι κάτω στη τσέπη. Μαζί σου δεν φοβάμαι. Τους και τους θέλω. Ρουμάνος παοξής πάει. Τι λες, θα τον πάρω. Να, κύριε, τι να κάνουμε. Φύγε άθλιε, φύγε άθλιε άντρα. Σ' αγαπώ πολύ. Επόμενο... 27 χρόνια έχω εδώ. Ξέρω, ρε, το ξέρω. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, να είσαι καλά. Έλα, Βιλέ. Μάλιστα. Τι έγινε, καλά. Οχ. Ποια είστε? Κόκκινε σένα λέει. Το Ραπτόπουλο λέω. Α. Καλά εσύ. Δεν με θυμάσαι. Ναι. Άμα με ξανακλείσει εκεί στην εκπομπή θα σε γαμίσω. Είναι μια κυρία η οποία έχει άχτη μαζί μου και να βρεις κανέναν γκέι κυρία μου να κάνεις την αφέντρα. Εγώ τι να σε κάνω. Θα σε ξανακλείσω και άλλη φορά γιατί βρίζεις. Παίρνει τηλέφωνο και βρίζει. Και για να μην φάμε πρόστιμο γιατί το ραδιοτηλεοπτικό σωστά κάνει και είναι αυστηρό, τι κλείνουμε την κυρία. Θα σε ξανακλείσω και αν μάθεις εδώ μπροστά μου, θα σε μιλήσω και με ένα διαφορετικό τρόπο. Τώρα έχω δεμένα τα χέρια μου και τη γλώσσα μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Κατάλαβες, εσύ από το Κιλκής πόντια. Τον έχουμε κάνει και αντιλησικό όρο. Ναι, να ξέρεις, γαυγίζω. Μια είπε ο Κούγιας και ο Γρόλιος, άμα σε κολλάν τίποτα λέει, δεν θα βρίζεις λέει, θα γαυγίζεις. Αλλά μην αφρίζεις. Ξέρεις τι βρωμόσκυλο είναι αυτός. Δεν σε βρίζω, σε γαυγίζω. Ας έρθουν τώρα από το ραδιοτηλεοπτικό να μεταφράσουν τα λόγια μου σε σκυλίσια γλώσσα. Δεν σε βρίζω. Σε κόβω και αν δεν γίνεις άνθρωπος κανονικός, αθυρόστομη γυναίκα, δεν θα ξαναβγεις σε ραδιόφωνο και τηλεόραση όπου δουλεύει ο Ραπτόπουλος. Τέλος. Κάνε μια χάρη. Λέγε. Απάντησε από τον Ιστανιά. Αυτή έχει μανία μαζί μου, να ξέρεις. Εντάξει. Έχει μανία. Τι να κάνω. Ναι. Συμβαίνει.
Ναι, ρε Κόκκινε, πάντα με στοιχεία μιλάς. Όπως τότε με τον Παπαθανασάκη που έλεγες ότι έχει λεφτά, αλλά δεν ήξερες τι δουλειά κάνει. Ναι, έλεγες ότι είναι τσιγκούνης, μεγάλος τσιγκούναρας, ότι έχει λεφτά και είναι τσιγκούναρος μεγάλος. Για ποιο λόγο το έλεγα? Εσύ θα πεις το φίλο. Γιατί, φίλε, αν πεις πράγματα τα οποία είναι μηνύσιμα, θα φας μήνυση. Εγώ έλεγα ότι έχει καβγούδια στη τσέπη για να μην μπορεί να με κάνει μήνυση. Εγώ, φίλε, έχω δει τον Παπαθανασάκη, το είπα την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Ήμουν στα λαδάδικα με τον Ντρούλινγκ, τον Ζάγο και τον Τρέγια και τρώγαμε στα λαδάδικα σε μια εκπομπή τελευταία τη σεζόν. Πριν 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, πριν 3 χρόνια πρέπει να ήταν. Όπου πήγαινε προπονητή και πλήρωσε ο προπονητής. Ήταν ο προπονητής με τον Νίκο Παπαδόπουλο στο Άβελ μαζί με τον Παπαθανασάκη και την αίσθησα εγώ για να ακούσω τι λένε. Και στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός και σκόνται ο Παπαθανασάκης, πάει στην τουαλέτα. Τι να σου πω, δηλαδή τι να έχει φάει, δηλαδή τι να έχει βγάλει. Ένα τέταρτο κλειδώνει στην τουαλέτα και αναγκάστηκε ο Παπαδόπουλος και πλήρωσε τον λογαριασμό. Για τέτοιο πρόεδρο μιλάμε. Που είχε καναδέζικο δολάριο και δεν ήξερε η μαμά του τι δουλειά κάνει. Άστα. Έχουμε φάει πολύ ξύλο ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό. Ποτέ, με όλους αυτούς. Τον κάλυψα. Εδώ ήθελα να μας κάνει μήνυση να πούμε ένας με τα μαγιό που είχε φέρει, ένας με κάτι μουστάκια σαν φόκια. Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, πώς το λέγανε. Αυτός, Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Το έχει το όνομα. Γιατί τον είπαμε ότι ήταν απάτη να πούμε. Τέλος πάντων, θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και θα τρέχουν τα μηνυτήρια πάνω από τον τάφο μας. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, δηλαδή. Ναι. Να μου την πεις για ό,τι θέλεις. Βέβαια. Να μου τη λες για κάτι το οποίο το κυνηγήσαμε και εγώ τα εξώδικα βροχή. Ο Κόκκινος στο θέμα Παπαθανασάκη ήταν ο πρώτος από την οικογένεια του Ηρακλή που τον έκραζε χοντρά. Τέλος. Σε αυτό το κομμάτι τον Κόκκινο δεν θα τον αγγίζετε. Από εκεί και πέρα κάντε ό,τι θέλετε. Και τους σημερινούς. Και τους σημερινούς. Τον, αυτό που μοιάζει με τον κόσμο που όλοι τους έχουν. Τέλειο. Και τι καλός ο Τόμ. Και τι καλός ο Δόρυ. Δεν έχει ο Τόμ. Ποιος Τόμ και ποιος είναι ο άλλος ο Δόρυ. Γιατί δεν δώσαν τα λεφτά για τον Λουκίνα. Πάει ο Λουκίνα. Πού τα λεφτά, γιατί δεν είναι. Θα ζήσουμε να το θυμόμαστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Δηλαδή, πού να πάει το μυαλό του κόσμου. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαλτίδη, αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο. Πού να πάει το μυαλό του κόσμου. Πάει. Πάμε κόσμο. Λέγε, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Τι κάνει. Στην κυρία που πήρε και έβριζε. Μιλάει πρόστιχα και άσχημα. Βγαίνει στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και ευρίζει. Προχωράμε. Εμείς είμαστε κύριοι και δεν βρίζουμε ποτέ. Λέγε, φίλε. Προχωράμε. Ναι. Ας τι δεν βρίσεις, ρε. Λέγε. Ακούς. Ναι. Λοιπόν, δεν μου λέτε το Intercity το Express σταματάει στη Λάρισα. Σταματάει. Το Express. Το Express. Α, γι' αυτό είπε ο Κούγιας στο τέλος να σταματήσει στη Λάρισα. Λες να κάνει κανένα τέτοιο. Ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δεν μου λες, Κόκκινε. Γιατί σου τη βγήκε χθες εκείνος που πάει 6 ώρες στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί σωστά βγήκε, είπε, λέει. Όχι, γιατί δεν τον είπες. Δεν πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους και το Σύνταγμα. Με συγχωρείς, τα άκουσες όλο το διάλογο ή άκουσες. Το άκουσα όλο. Όπως είδες, είπε μετάνιωσε για αυτό που έχει κάνει. Τι να κάνουμε τώρα, και ο Κουφοντήλες μετάνιωσε. Τώρα έχει καμία σχέση αυτά που έκανε ο Κουφοντήλας. Άμα μετανιώνουμε και φωνούμαστε. Δηλαδή τώρα σε παρακαλώ, δηλαδή, επειδή το παιδί μπορεί να έβρισε ή άνεψε ένα καπνογόνο. Κοίταξε. Μην τα συγκρίνουμε, σε παρακαλώ. Όχι, Γρηγορή, θα σου πω εγώ. Απλά τον είπα το εξής. Και συμφωνήσαμε σε αυτό. Ότι είναι πολύ προτιμότερο να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα από το να πηγαίνει κάγκελο. Ναι. Υπό αυτή την έννοια. Ναι, αλλά κοίταξε, τι θα σου πω εγώ. Αν αφού αυτό μετάνιωσε και τον βγάλουν. Ο επόμενος θα πει αφού τους βγάζουν, ρε. Και εγώ θα μετανιώσω. Ναι. Πρέπει να πούμε να κάνουμε αυτό. Ένα αν κάτω. Δεν υπάρχει φόβος, αν δεν εφαρμόζονται νόμοι, καλά λέει. Θα κάνουμε ό,τι να είναι. Δεν είδες η θρησκεία. Ναι, όλοι οι άνθρωποι. Θα πας στην απώλεια, όλοι, όλοι. Θα πας στην κόλαση που λέει. Δεν έχει να κάνει με σένα, με μένα, με όλους. Με όλους. Είτε Έλληνες. Έμαθες τι έγινε χθες με αυτό που είπε ο Αναστασιάδης. Δεν μου λες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πού να του Ορφανού αν ήταν θα το αντέχανε. Γιατί λίγο κράτησε του Ορφανού, ο νόμος του Ορφανού. Δεν μπήκαν όμως μέσα. Τι κάνεις, δεν καταλαβαίνω. Πώς μπήκαν. Δεν τα ξέρεις καλά, Δημήτρη. Εντάξει, σου είπα εγώ ότι τα ξέρω. Πολλοί μπήκανε αυτό μέσα. Αυτό ήταν σοβαρά. Το τέλος του Ορφανού ως βουλευτής στο Λέοβο. Και μάλιστα τον άδειασε το ίδιο το κόμμα με τον Ιωαννίδη. Με τον λαϊκιστή τον Ιωαννίδη. Κατάλαβε. Δηλαδή, το θέμα ποιο είναι. Ναι. Εγώ τον Ορφανού τον ζήτησα συγγνώμη για ένα πράγμα. Mm. Γιατί λέω το σκεπτικό σου ήταν σωστό, αλλά αν δεν έχεις κάνει κερκίδα δεν μπορεί να καταλάβεις
Άλλο η παραβατικότητα. Άλλο αυτοί που δίνουν ραντεβού έξω από τα γήπεδα και μαχαιρώνονται και σκοτώνονται. Άλλο και άλλο αυτό που θα βρεθεί στο γήπεδο πάνω στην τρέλα από τη χαρά του να λέει ότι θα πάει φυλακή που δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι πρέπει να σταματήσουν. Καταστράφηκε ορφανώς πολιτικά και, και εκμεταλλεύτηκε που σαν βουλευτής, σαν υπουργός. Και εκμεταλλεύτηκε ο λαϊκιστής Γιάννης Ιωαννίδης την όλη ιστορία για να πάρει τον κόσμο μαζί του. Μεγάλος λαϊκιστής. Τον είχε και το χαϊδεμένο παιδί ήταν αυτός. Ναι. Δεν μου λες. Γιάννης Ιωαννίδης. Λαϊκιστής μεγάλος. Φοβερός. Ραστόπουλε. Πάω για τους ψήφους. Ραστόπουλε. Έσωσε τον Πάο, το λέω εγώ για τους ψήφους. Και συνέχισε ο Σαουρίδης. Έγκλημα των Αριανών. Να σε ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις ό,τι θες. Ποιο να βλέπεις εκεί δήμαρχο εσύ που είσαι μέσα στη Θεσσαλονίκη? Εγώ, αυτό ναι. που διαφημίζουμε. Ποιον? Το Ζέρβα. Αυτός είναι φίλος μας. Αντιδήμαρχος δεν είναι. Συμπαραστάτης μας. Αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Εντάξει, εγώ δεν είμαι εκεί στην πόλη. Δεν ξέρω. Πώς θα γίνει. Ανέπνευσε λίγο καθαρό αέρα και για μας. Ναι. Κόκκινε. Επόμενος. Να προλάβουμε. Ναι, 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 επόμενος. Ναι. Τι αέρα να αναπνεύσει, 4 τόνους Τσίπρου και ζάπη αυτός μυρίζει. Λέγε φίλε. Καλησπέρα, ακούγομαι. Καλησπέρα, ναι, ακούγεσαι. Λοιπόν. Αργιανός πρέπει να είναι αυτός. Παοξίστε. Για λέγε. Βλέπω, λέ, Κώστα, ότι έχεις μείνει από θέματα μου φαίνεται. Αυτές τις μέρες συνέχεια. Α, δεν ξέρω τι έχω μείνει, φίλε. Εγώ ξέρω ότι. Με προσβάλλεις. Ναι. Έχεις ξεμείνει από θέματα. Ναι. Βλέπεις τι γίνεται τώρα. Βγαίνει μία από εκεί, λέει πριν 30 χρόνια το χτυπήσαν το παιδί. Έχεις κάποιες ευθύνες νομίζω. Λίγο εγκράτεια σε αυτά που λες, θα παρακαλέσω. Γιατί να κάνω εγκράτεια, τι είμαι εγώ, Χριστιανός. Έχεις τώρα 2-3 μέρες ο Μπλιώνας και δεν τολμάτε να πάτε. Λίγο να προσέχουμε και τι λέμε στο ραδιόφωνο μας. Ακούνε δεν είπα αυτό, κύριε. Και γιατί άρχισε την κουβάρα της τώρα και μας λέει να μην δω παοξί μπροστά μου και οι πινακίδες. Και εσείς τι γίνατε τώρα, κύριε, δεκάδες, γίνατε... Να μην πω εκατοντάδες, είτε ατυχήματα είτε δολοφονικές ενέργειες. Εντάξει, ας σταθήσουμε πίσω αυτά. Α. Υπάρχουν τόσες χιλιάδες προβλήματα. Γιατί ρε φίλε, εμείς είπαμε ότι θα πάτε στη Λάρισα για να γίνει κάτι. Δεν είπα ότι θα γίνει όπως κάτι. Όπως πάτε στην Ξάνη, μπορεί να πας και στη Λάρισα, αυτό λέω. Απλώς μην τσιγκλάς, αδερφέ. Γιατί να σε τσιγκλίζω, αδερφέ, και εσύ γιατί είσαι τόσο εύθυκτος, να πούμε. Εγώ σε ρώτησα αν πας στη Λάρισα. Κακό είναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει προβλήματα κάποια στιγμή, άμα θέλεις, αν έχεις τη θέληση βέβαια ναι. και τις γνώσεις, μπορείς να αναφερθείς σε κάποια άλλα προβλήματα. Κοινωνικά εδώ πέρα, προχθές εδώ παράδειγμα τώρα σε λίγο. Ακούσε το παράδειγμα με μεγάλη προσοχή, παρακαλώ. Ναι. Παράδειγμα, ναι. εδώ απέναντι τώρα, μπροστά στα μάτια μου έγινε, από αυτούς τους αραπάδες που γυρνάνε με τα τρίκυκλα ανεξέλεγκτα χωρίς πινακίδες και μπαίνουν όπου γουστάρουνε. Τι είναι αυτή η αραπάδα. Ένα παιδάκι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τι έκανε, λέει. Παράδειγμα σε λέω τώρα, αδερφέ, τώρα έτσι μου ήρθε στο μυαλό. Χτυπήσαν ένα παιδί με ένα τρίκυκλο αυτή. Οι μυστήριοι που γυρνάνε με τα τρίγυρα χωρίς νούμερα, κανένας δεν τους ελέγχει, τι κουβαλάνε, τι αρρώστιες. Το είπαμε, αυτό είναι θύρα η γύφτη, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μιλάω για γύφτους, μιλάω για άλλοι αραπάδες. Τους νεόφερτους μιλάω. Εντάξει. Και α, τι Πακιστανοί. Τι είναι αυτοί ρε φίλε, Πακιστανοί είναι, τι είναι. Δεν κανείς δεν ξέρει τι είναι. Είναι ούτε μετανάστες, είναι λαθρομεταλλάσσες. Έχουν χαρτιά, δεν είναι ούτε λαθρομεταλλάσσες. Βούλγαροι είναι, δεν ξέρω γι' αυτό Βούλγαροι. Εντάξει, και μια παρατήρηση σε παρακαλώ. Με συγχωρείς, όταν δέχεσαι τον Τυρμισάη και τον Ατεντοκούμπο. Και τον, και τον άλλο που ξύκωνε τα βάρη τον Αλβανό να γίνει Έλληνας, να μην διαμαρτύρεσαι αν έρθει ο άλλος ο Αραπάθς, όπως λέει εσύ. Ωραία. Πάλι... Άμα θες τον ΖΕΚΑ στην εθνική σου Έλληνα, τον Ατεντοκούμπο Έλληνα, θα δεχτείς και τον άλλο να φίλε. Λοιπόν, δεν μπορεί να θες τον πλούσιο τον ξένο και μόνο. Ένα τελευταίο θα να τελειώσει, τον παραβατικό. Αυτό ακριβώς ήθελα να σε πω. Παρακαλώ. Όταν αναφέρεσαι σε κάποιες ομάδες ανθρώπων, είτε έχουν σχέση με οπαδικά, ναι. όχι για το μακεδονικό, μην χρησιμοποιείς τρίτο πληθυντικό, το έχω ξαναπεί κι άλλη φορά. Γιατί το λέω. Και εσύ ένας από εμάς είσαι, έχεις τις ίδιες ευθύνες. Είπα εγώ κάτι άλλο. Μα εγώ μαζί σας είμαι, απλά δεν έχω οπαδική ταυτότητα. Και εσύ δικός μας, εδώ είσαι, εδώ ζεις. Φυσικά, ναι, τι, πού είσαι ένας από εμάς, κάποια στιγμή και εσύ έχεις πάει από την πίσω πόρτα και έχεις κάνει μια κουτσουκέλα, να το πω έτσι. Εννοείται, δηλαδή, μην βγάζει την ώρα σου απ' έξω, αυτό θέλω να πω. Να είσαι καλά, φίλε. Έγινε, για χαρά. Με ενημερώνει να σου πει. Δεν λέει λάθος ο φίλος, δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Αλλά η απάντηση που έχω να του δώσω είναι η εξής. Αν ο Ντερμισά είναι Έλληνας, Έλληνας είναι και αυτός ο Βουκαλάς με το τρίχυλο που χτύπησε το παιδάκι. Δυστυχώς. Με ενημερώνει ένας φίλος ναι. ότι ο κύριος Τσίπρας στα Σκόπια, ναι. στα πλαίσια της πολιτικής αεροπορίας 70... και συνεργασίας των δύο χωρών, ναι, 70 επιχειρηματίες. 100. 100, ωραία. Ανέφερε το αεροδρόμιο Μακεδονίας ως Μίκρας. Ναι. Το Μακεδονία λέει πήγε παρήπατο. Φυσικά. Δεν είπαμε ότι εξασφαλίσαμε την ιστορία μας, τα ονόματά μας. Σε τι είπα τώρα. Εσένα σε πειράζει ότι λένε Μίκρας ή ότι το έχουν Γερμαναράδες και δεν το έχουν Έλληνες. Τι σε πειράζει εσένα δηλαδή.
Ότι υποτιμούν την νοημοσύνη μου, την νοημοσύνη μου και όλου του κόσμου. Εγώ πριν δύο χρόνια το είπα, Μίκρας, για να σε προετοιμάσω. Εγώ σας προετοίμαζα. Το αεροδρόμιο της Μίκρας. Με έλεγε ο Καρατζαφέρης, Μακεδονίας. Μίκρας, λέω, Γιάννη, για να το συνηθίζουμε. Ο κύριος Τσίπρας, αν σου δώσει κανένα τρία κατοστάρια και σε χώσει καμιά έρτα, τον γλύφει τα παπούτσια, να πούμε. Με κοιτάς ανάποδο. Ο κύριος Τσίπρας, τώρα μην δεν στα δίνει, είναι ανάποδος. Άμα στα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα είσαι με τον Μητσοτάκη και ούτω καθεξής. Σε πιάσει ο πόνος τώρα σε για τη Μακεδονία. Έλα, τράβα στον επόμενο και αυτό. Τελευταίος. Χριστιανιλίκη, το πατριωτιλίκη, να μου δεν πουλάει, να πούμε. Ναι. Μάλιστα, έλα, φίλε. Καλώς τον. Μην βγει αυτή πάλι και βρίζει, θα την κόψει αμέσως. Να σε αντανακλαστικά, είναι μια τρελή που βρίζει. Έλα, φίλε, ναι. Ρε εσύ, φίλε, πολύ μαλάκα. Όχι, 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 όχι. Μήπως είναι ο άντρας της. Για να δεις την κατέμιση. Για να δείτε πόσο κάλτσα είναι. Μιλάει για βρισκές, βγαίνει άντρας και βρίζει. Και μετά δεν είσαι κάλτσα. Μα ο ηχολήπτης είναι δικός μας. Μόλις τον ακούσει ένα ρετάρι. Είναι σαν το συμπλέκτη. Αντί να πει ότι είναι κατέμις, κράζει και το Γιάννη τώρα. Αυτός μιλάει σαν το συμπλέκτη που έχει χαλάσει. Το θέλει άλλαγμα συμπλέκτη. Πάρε δρόμο. Δεν τον πήρε για μπάνι. Ένα τελευταίο για μισό λεπτό. Πρόσεχε, μην βγει αυτή η τρελή. Λέγε. Μάλιστα. Ευγάλε τον τι. Βγάλε άλλον τι. Ορίστε. Ναι. Ορίστε. Έλα. Ναι, φίλε. Γεια σας. Γεια σας. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, χαίρομαι πολύ καλά. Ναι, Λαρισαίος είσαι. Κοντά έπεσες. Από την προφορά σε κατάλαβα εγώ. Τρίκαλα. Το περίμενα να με καταλάβεις. Όχι, από Βόλο είμαι, πάνω να χωριάξω στο Βόλο. Συγγνώμη για την προφορά. Δεν σε κατάλαβα εγώ τι θες, θες εγώ. Ήθελα να πω ένα πράγμα έτσι για να γελάσουμε και λίγο. Στο λέω ο Πρωτεβουσιάνος. Το λέω εγώ που είμαι από πόλη καλή. Ο Πρωτεβουσιάνος. Εγώ δεν είμαι πρωτοβουσιάνος πάντως. Όχι αυτός. Είμαι εγώ, είμαι εγώ. Πρωτοβουσιάνος. Ναι. Εντάξει. Το ταγάρι από την Τούμπα, από το πάρκο τα Γιουθαράπη, την είπε σε σένα τώρα, ναι. Ήθελα να πω κάτι για τους οπαδούς που είπατε πριν αυτό και να κλείσω. Οι μόνοι οπαδοί που έχουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, που έχουμε πάει σε μάτς Λάρισα εκτός έδρας είναι οι Αυστριακοί του Ολυμπιακού Βόλου. Κανένας άλλος. Και γίνει και σκοτωμός. Ποιοι παοξίδες λες και ποιοι Αριανοί και ποιοι Ολυμπιακοί, ε! Αυστριακός είναι βολιώτης, βέβαια! Θα σου πω κάτι τελευταίο. Εγώ ούτε ΠΑΟΚ είμαι ούτε Λάρισα είμαι. Δεν μου λες, τόσα χρόνια δεν πάνε οι παοξίδες στο γήπεδο της Λάρισας. Και στο καινούριο. Δεν το θυμάμαι. Πιθανόν να έχουν πάει οργανωμένα, μιλάμε τώρα ή μεμονωμένα. Κάποτε δεν είχε δώσει ιδανικό ΠΑΟΚ το Σαλπικίδη στη Λάρισα. Ναι. Ό,τι θυμάται χαίρε το φαλάκρα, το κατάλαβες. Φιλιά. Το κατάλαβα επίσης, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Καλλάκη, Γιαλαμά και Δήμου. Στις 6 η άχαστη ο Νίκος Κουλιανός με Θανάση Κυλώνη. Στις 8 ο Μιχάλης Σαρόγλου με το σόου το οποίο κάνει. Καμόρα, Βρανάς και πάει λέγοντας μέχρι και αν είμαστε γεροί, αύριο στις 2. Να είστε καλά.